Μόσα όνομα πατρός, μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και την επαγγελματική ιδιότητά σας σήμερα. Καλησπέρα. Κοταράς Θανάσης. Είμαι του Νικολάου και της Φωτεινής. Γεννηθής στα διάσελα του νομού Ηλίας του 1973. Είμαι οικονομολόγος. Σήμερα είμαι διευθύνων σύμβουλος Σταθερές Συγκοινωνίες. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Απλά να κάνω μια διόρθωση. Η αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στον ΟΣΕ υπήρξα μέχρι 31/5/22. Μέχρι 31/5/22, παρακαλώ και για τα πρακτικά μας να τηρηθεί. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Το δηλώνω και ορκίζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, κ. Λάζαρος Τσαυδαρίδης. Κύριε Μάρτυρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Μπαίνω κατευθείαν σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ εδώ την Επιτροπή και επειδή νομίζω ότι είστε ο κατεξοχήν αρμόδιος για να μας απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα, μπαίνω εγώ με αυτό το ερώτημα. Εσείς ήσασταν στην Επιτροπή Κινητικότητας για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, σωστά? Βεβαίως. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μας ξεκαθαρίσετε, επειδή εδώ έχουν ακουστεί, ο καθένας έχει πει και μια άποψη από τους συναδέλφους ρωτώντας. Θέλω να μας πείτε, εάν το 48ο έτος της ηλικίας προβλέπονταν για τη μετάταξη σε νόμο ή κάπου αλλού και αν για το θέμα της κινητικότητας ώστε να μπορέσει η μετάταξη να γίνει νόμιμα το όριο ηλικίας ήταν 48 ή δεν υπήρχε όριο ηλικίας. Καταρχήν, να κάνω μια δήλωση ότι η μετάταξη ήταν και νόμιμη και νομότυπη. Το 48 ως όριο ηλικίας που μπήκε στο φύλλο που συμπλήρωσε ο οργανισμός στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την κινητικότητα δεν προβλεπόταν ούτε από νομοθεσία, ούτε από κάποια κανονιστική πράξη, ούτε από υπουργική απόφαση, ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, ούτε καν απόφαση από κάποια διεύθυνση του ΟΣΕ. Ήταν ένα αυθαίρετο όριο ηλικίας που μπήκε εκ παραδρομής από τον υπάλληλο που συμπλήρωσε ή τον υπάλληλο που συμπλήρωσε τη συγκεκριμένη αίτηση στην πλατφόρμα για τον Οργανισμό Συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν, στο νόμο της κινητικότητας, είτε για τον ΟΣΕ είτε γενικότερα, δεν υπήρχε όριο ηλικίας. Στο νόμο της κινητικότητας δεν προβλέπεται κανένα όριο ηλικίας, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας, δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, δεν υπήρχε απόφαση για να μπει κάποιο όριο ηλικίας. Και σχετικά όσον αφορά την νόμιμη διαδικασία της μετάταξης, υπάρχουν και σχετικές γνωμοτοτήσεις που έχει πάρει ο οργανισμός ΟΣΕ και είναι από καθηγητές νομικής του Δημοσίου Δικαίου και οι οποίοι λένε ότι η μετάταξη ήταν καθόλου ανόμιμη. Επίσης, αυτές οι γνωμοτοτήσεις λένε ότι εάν η Επιτροπή έπαιρνε υπόψη της το όριο ηλικίας, θα είχε κάνει παρατυπία, γιατί αυτό το όριο ηλικίας ήταν αυθαίρετο. Εδώ επίσης να σας δηλώσω ότι ως μέλος της Επιτροπής στην συνεδρία που έγινε της Επιτροπής δεν έγινε καμία κουβέντα για το όριο ηλικίας και δεν ήταν και σε γνώση μου καν ότι υπήρχε τέτοιο όριο στην αίτηση που έκανε ο οργανισμός στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την Κινητικότητα. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει και δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που εποπτεύει τις μετατάξεις. Και υπάρχει δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών που λέει ότι η μετάταξη έγινε με όλα τα κριτήρια που ορίζει ο 44/40/16 ο νόμος κινητικότητας. Αυτές τις χρωματεύσεις που λένε ότι είναι νόμιμη μετάταξη μπορείτε να μας τις καταθέσετε? Ναι, τις έχω μαζί μου και μπορώ να τις καταθέσω. Ναι, να μας τις καταθέσετε, σας παρακαλώ πολύ, για να τελειώνει η παρερμηνία αυτή. Είναι από δύο καθηγητές νομικής. Θυμάστε τότε ο ΟΣΕ, όταν έγινε αυτή η μετάταξη του σταθμάρχη, πόσες θέσεις σταθμάρχη είχε προκηρύξει και πόσες υποψηφιότητες υπήρξαν για τις θέσεις που προκήρυξε? Βεβαίως. Ο ΟΣΕ είχε προκηρύξει συνολικά στην πλατφόρμα, ζητούσε δηλαδή από την κινητικότητα να έρθουν υπάλληλοι 114 άτομα. Από τα 114 άτομα, οι 18 ήταν για θέσεις σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα και υπήρχαν 4 αιτήσεις. Για την επιθεώρηση Λάρισας ήταν 4 θέσεις κενές στην πλατφόρμα και υπήρχαν 2 αιτήσεις σταθμαρχών.
Συνολικά και για τις 18 αιτήσεις σταθμαρχών ήρθαν 2 σταθμάρχες στον ΟΣΕ από την προκήρυξη. Δηλαδή 18 ήταν συνολικά οι θέσεις σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα, 4 ήταν για τη Λάρισα. Ναι, ναι. 18. Όχι, η ανάγκη. Η προκήρυξη. Η το αίτημα που είχε κάνει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών Οργανισμό ήταν συνολικά για όλες τις θέσεις για 113 άτομα. Από στα 113 άτομα, για 18 ήταν για σταθμάρχες σε όλη την Ελλάδα, που υπήρχαν 4 αιτήσεις. Για συγκεκριμένα την επιθεώρηση Λάρισας, ήταν 4 οι θέσεις που είχε τηθεί ο οργανισμός στην πλατφόρμα και έγιναν 2 αιτήσεις. Και επειδή πολύ στα πλαίσια της κινητικότητας, για την κινητικότητα. Όπως πήρε ο κύριος Σαμαράς. Επειδή λοιπόν σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως που των συναδέλφων ο ισχυρισμός ότι αυτή η μετάταξη ήταν παράνομη, μας είπατε ότι ήταν νόμιμη και επίσης με το παράνομη ήταν και ότι ήταν και ένα ρουσφέτη, μια εκδούλευση που έκανε το πολιτικό σύστημα στον κύριο Σαμαρά προκειμένου να τον έχει ικανοποιημένο. Όταν υπάρχουν 4 θέσεις διαθέσιμες, έτσι, και 2 αιτήσεις, εκ των οποίων η μία γίνεται δεκτή, υπάρχει, μπορούμε να μιλάμε για ρουσφέτη, για εκδούλευση, για διευκόλυνση, για πέστε όπως θέλετε, όταν έχουμε, το καταλαβαίνω να υπάρχει αυτό, όταν είναι 4 οι θέσεις και υπάρχουν 10 υποψήφοι, 6 υποψήφοι, 7 υποψήφοι. Καταρχήν, εδώ θέλω να δηλώσω ότι εμένα δεν με ενόχλησε ουδής για κανέναν. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι δύο που προχώρησαν, ο ένας που δεν προχώρησε μάλλον για τη Λάρισα, ήταν γιατί προερχόταν από νοσοκομείο και υπήρχε στην κινητικότητα ειδική εξαίρεση για τους φορείς του ΕΣΥ που δεν μπορούσαν να αφήσουν, που είχαν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν στους εργαζόμενους λόγω και COVID να φεύγουν από τα νοσοκομεία. Γι' αυτό και προχώρησε για τη Λάρισα μόνο του κυρίου Σαμαρά και άλλος ένας σταθμάρχης για κάποια άλλη επιθεώρηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ρουσφέτη όταν είναι 2 υποψήφοι για 4 θέσεις. Πέραν του ότι εσάς σας ενόχλησε κανένας. Ανέφερα και πριν, δεν με ενόχλησε ουδής. Κανένας. Έχει πέσει στα χέρια μου μια απόφαση του κυρίου Σπίρτζη το 2018 με την οποία απόφαση αποφασίστηκε η μετάταξη 9 υπαλλήλων της Εγνατίας Οδού στον ΟΣΕ. Την ξέρετε αυτή την απόφαση? Ναι, την ξέρω. Είναι με το νόμο 4530 του 2018. Μετατάχθηκαν στον ΟΣΕ συνολικά, μαζί με τους 9 της Εγνατίας, αλλά συνολικά 16 σταθμάρχες, και από τους οποίους οι 10 από τους 16 σταθμάρχες είχαν ηλικία πάνω από 57 ετών, πάνω από 56-57 ετών τότε, και από τους οποίους σήμερα οι 8 έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Οι 10 από τους 16, είπατε, ήταν πάνω από 57 χρονών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι και απόδειξη γιατί δεν υπήρχε κανονιστικά ποτέ στον ΟΣΕ και δεν υπήρχε καμία απόφαση για όριο ηλικίας στα πλαίσια της κινητικότητας. Το μοναδικό όριο ηλικίας που υπήρχε ήταν για νεοπροσληφθέντες. Δεν υπήρχε για τις ειδικότητες του σταθμάρχη, του κλειδούχου και των τεχνητών. Δεν υπήρχε άλλο όριο ηλικίας στα πλαίσια της κινητικότητας. Και άλλη μια κινητικότητα που είχε γίνει, νομίζω το 17, πάλι δεν είχε κάποιο όριο ηλικίας αυτούς που είχαν έρθει πριν από το νόμο του 4530 του 18 που ανέφερα πριν. Να φανταστώ ότι και εκείνες του κυρίου Σπίρτζη οι μετατάξεις ήταν νόμιμες. Βεβαίως ήταν νόμιμες. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο, αφού κλείσαμε αυτό το θέμα. Αυτός ο σταθμάρχης είχε εκπαιδευτεί με την προβλεπόμενη διαδικασία? Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, γιατί όπως σας είπα, εγώ απεχώρησα από θέση ευθύνης στον ΟΣΕ από αναπηρωτής ευθύνης σύμβουλος στις 31 Πέμπτου του 2022 και η πράξη ήταν 15 μέρες μετά τη συνεδρία της Επιτροπής και μετά βγήκε η απόφαση για τον ερχομό του σταθμάρχη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΟΣΕ, είχε όλες τις προβλεπόμενες ώρες που απαιτούνταν για την εκπαίδευσή του. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να δηλώσω ότι
από όποια απόφαση, είτε οι προηγούμενες που ήρθαν στην κινητικότητα από μετάταξη θέση του σταθμάρχη, είτε και αυτή η απόφαση που βγήκε για το συγκεκριμένο τον κύριο Σαμαρά, δεν ήταν ότι μία απόφαση με την απόφαση αυτή γινόταν αμέσως σταθμάρχης. Ήταν μεν ικανή, αλλά όχι αναγκαία η διαδικασία για να γίνει σταθμάρχης. Ο σταθμάρχης πρέπει να περάσει ειδικές ιατρικές εξετάσεις που ορίζει ο κανονισμός του ΟΣΕ, που είναι που έχει πολύ περισσότερες εξετάσεις από ότι μία απλή πρόσληψη ενός δημοσίου υπαλλήλου. Και μετά τις εξετάσεις υπάρχει η εκπαίδευση, και μετά τις εκπαίδευσεις υπάρχουν οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις. Εάν ο σταθμάρχης δεν επερνούσε επιτυχώς όλα αυτά τα στάδια, θα ήταν στον οργανισμό σε κάποια άλλη θέση, όπως είχε συμβεί και από τις προηγούμενες μετατάξεις κινητικότητας το προηγούμενο διάστημα που σας ανέφερα, όπου είχαν 6 άτομα που για κάποιο λόγο είτε δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση, είτε δεν τα κατάφεραν, που πήγαν σε άλλες θέσεις στον οργανισμό. Άρα η μετάταξη, ναι, μεν έγινε για τη θέση του σταθμάρχη, αλλά δεν διορίστηκε από τη μετάταξη κάποιος σταθμάρχης. Για να γίνει σταθμάρχης θα πρέπει, να αναφέρω και πάλι, να τελειώσει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται, να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να περάσει γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τότε γίνεται σταθμάρχης και τοποθετήσει επιθεώρηση για να εκτελεί χρέη σταθμάρχη. Από όσο θυμάμαι, η εκπαίδευση για σταθμάρχη ήταν γύρω στους 5 μήνες. Και 765 ώρες νομίζω θεωρητική και 75 ώρες πρακτική. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς τώρα απ' έξω. Και αν αποτύχανε σε αυτές τις εξετάσεις, θα μετατάσσονταν. Αν αποτύχανε σε αυτές τις εξετάσεις, ο οργανισμός, η υπηρεσία θα τον τοποθετούσε σε κάποια άλλη θέση. Ναι. Μάλιστα. Την εποχή τη δικιά σας. Σας λέω ότι αυτό είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν και είχε γίνει πριν. Που είχαν έρθει για αντίστοιχες θέσεις σταθμάρχη ή κλειδούχων και δεν είχαν για κάτι άλλο, δεν επέρασαν την εκπαίδευση. Και πήγαν σε άλλη θέση στη διοικητική υποστήριξη, σε κάτι άλλο στον οργανισμό. Μάλιστα. Είτε είχαν ιατρικό θέμα. Με μπλοκά για την περίοδο που ήσασταν, είχατε προσλάβει κόσμο και σε ποιες διευθύνσεις? Με μπλοκάκια κυρίως την περίοδο που ήμουνα, εδώ πάλι γιατί με αρχή τα καλά την περίοδο, εγώ ξεκίνησα το 20 σαν αναπληρωτής ευθύνων σύμβουλος εκτελεστικό μέλος μετά την παρέτηση του κυρίου Σπυλιόπουλου τον Ιούνιο του 20 και ήμουν εκτελούσα χρέη διευθύνοντος μεταβατικός διευθύνων μέχρι την έλευση του κυρίου Πατέρα που ήρθε στο τέλος στις 30 Δεκάτου του 20. Και στη συνέχεια συνέχισα στον οργανισμό ως αναπληρωτής ευθύνων σύμβουλος με ευθύνη το ανθρώπινο δυναμικό, το προσωπικό του ΟΣΕ και τα οικονομικά διεύθυνση οικονομικών του ΟΣΕ. Την περίοδο που ήμουν εγώ υπήρχαν κάποια μπλοκάκια, από το 19 υπήρχαν κάποια μπλοκάκια στον ΟΣΕ, κυρίως στη διεύθυνση συστημάτων, συνδρομικών συστημάτων και είχε να κάνει κυρίως με κάποια παιδιά που έκαναν πρακτική στον ΟΣΕ και ήθελαν οι προϊστάμενοι τους να μείνουν και να τους κρατήσουν στον ΟΣΕ. Λίγο πριν φύγω στη διεύθυνση κυκλοφορίας, στην προσωπικό ελιγμών κλειδούχων δηλαδή και σταθμαρχών, λίγο πριν φύγω, κάναμε τη διαδικασία και πήραμε κλειδούχους, 82 κλειδούχους, αν θυμάμαι καλά. Είχε πάρει ο οργανισμός με μπλοκάκια και είχε βγει και η έγκριση και θα γινόταν και η έγκριση στη συνέχεια το καλοκαίρι για να πάρει και σταθμάρχες, αφού από πριν είχαμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και όλα τα περιθώρια για να δούμε τι προσωπικό μπορούμε να προσθέσουμε με άλλους τρόπους στον οργανισμό. Οι οποίοι φαντάζομαι σταθμάρχες με μπλοκάκια και αυτοί θα ακολουθούσαν την εκπαίδευση και την εξέταση στην ιατρική. Ακριβώς, πέρασαν τις εξετάσεις, πέρασαν όλη τη διαδικασία με συνεντεύξεις, μετά εξετάσεις και στη συνέχεια πέρασαν την εκπαίδευση, εξετάσεις ιατρικές εννοώ στην αρχή, και μετά τις ιατρικές εξετάσεις, συνέχεια εκπαίδευση και μετά προφορικές και γραπτές εξετάσεις για να επιτύχουν ή να αποτύχουν ως σταθμάρχες. Το πού θα τοποθετούνταν ο καθένας, ποιανού υπόθεση ήταν, ποιανού ευθύνη? Της αρμόδιας διεύθυνσης. Αν θα τοποθετηθεί δηλαδή στη Λάρισα ή σε κάποιον είναι άλλο. Είναι τη αρμόδια διεύθυνση κυκλοφορία που είχε κάνει το αίτημα για του σταθμάρχε ή του κλειδούχου των προσωπικών ελιγμών και ανάλογα με τι ανάγκε θα του τοποθετούσε σε συγκεκριμένε διευθύνσει. Μόνο με τι ανάγκε ή και με την ικανότητα? Με γιατί ανάγκες. Από ό,τι ακούστηκε εδώ, έτσι, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ακούστηκε ότι σε ένα σταθμό που στη Λάρισα θα έπρεπε να υπάρχει μια ικανότητα διαπιστωμένη. Αυτή η ικανότητα διαπιστωμένη από τη στιγμή μετά από τις ιατρικές εξετάσεις θα μπορούσε να είναι κάποιος σταθμάρχης, θα μπορούσε να είναι σταθμάρχης σε όλες τις επιθεωρήσεις. Μάλιστα. Τους συνδικαλιστές τους βλέπατε?
Είχατε επαφή, είχατε επικοινωνία, είχατε συνεργασία. Είχα αρκετά συχνή και το πρώτο εξάμεινο, ειδικά που ανέλαβα και ήμουν μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος, εκτελούσα και χρέη διευθύνοντος. Είχα πάρα πολύ συχνή επαφή με όλα τα σωματεία και τους έβλεπα και τους άκουγα με μεγάλη προσοχή. Και είχα μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους σε όλο το διάστημα και για τα 2 χρόνια περίπου που ήμουν στον ΟΣΕΕ σε θέση ευθύνης. Με το Σωματείο των Μηχανοδηγών, τον κύριο Γεννηδούνια, είχατε συναντηθεί και τι είχατε, αν είχατε συναντηθεί, είχατε συζητήσει? Βεβαίως, τον Αύγουστο του 20, θυμάμαι, μου είχε ζητήσει, είχε γίνει ένα αίτημα για συνάντηση. Το είχαμε κάνει τέλος Αυγούστου του 20. Καταρχήν θεωρώ ότι οι μηχανοδηγοί, παρότι ανήκουν σε άλλη εταιρεία, ανήκουν στη Hellenic Train, είναι πολύ σημαντικοί σύμβουλοι όσον αφορά, γιατί είναι αυτοί που βλέπουν όλη τη γραμμή σε καθημερινή βάση. Άρα η άποψη των μηχανοδηγών έχει για μένα είχε ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία και αυτή τη συνεργασία τους είχα ζητήσει. Τότε είχαμε συζητήσει κυρίως, μου είχαν θέσει το θέμα του Αδέντρου και μετά το δυστύχημα που είχε γίνει το 17 στο Αδέντρο και το πρόβλημα που υπήρχε. Και θυμάμαι ότι τότε δώσαμε λύση στο πρόβλημα του Αδέντρου. Δηλαδή, βρήκαμε τον τρόπο, είχαν προχωρήσει και τα έργα σε κάποιο βαθμό και σταματήσαμε αυτή την παράκαψη στο Άδεντρο που ήταν η αιτία του δυστυχήματος το 17, αν θυμάμαι καλά. Και συζητήσαμε κάποια προβλήματα που είχαμε στις αλλαγές στο ΤΑΦ 1, ΤΑΦ 5 στη Θεσσαλονίκη. Γενικά και την κατάσταση γενικότερα στο δίκτυο και στο βασικό δίκτυο βέβαια Αθήνας Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της Καρόλου επί των ημερών. Μάλιστα, μετά τη συνάντηση υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Ομοσπονδίας των Μηχανοδηγών, του Σωματείου των Μηχανοδηγών, που λένε τα θέματα που συζητήσαμε και το τι απαντήσεις είχα δώσει τότε σαν μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος. Μάλιστα. Είχε εκφράσει την ικανοποίησή του, δηλαδή, το Σωματείο Μηχανοδηγών? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχε εκφράσει μια ικανοποίηση. Είχε εκφράσει ότι θα είχε αναφέρει και είχε ενημερώσει για τα θέματα που είχαμε συζητήσει. Ωραία. Και ότι θα δίνονταν λύσεις στο Άδεντρο. Ήταν ένα θέμα το Άδεντρο που απασχολούσε πάρα πολύ τους μηχανοδηγούς και πιστεύω ότι και όσους απασχολούσε. Εγώ, παρότι ήμουν για σύντομο χρονικό διάστημα μεταβατικός ευθύνων, είχα γυρίσει όλη τη γραμμή σχεδόν, όλη τη βασική γραμμή και είχα περάσει και από το Άδεντρο και είχα δει την κατάσταση. Και είχα καταλάβει γιατί είναι το δυστύχημα. Και αυτό που είχα κάνει τότε και είχα πει ότι όλες τις παρακάμψεις όπως το Αδέντρου, υπήρχε νομίζω και άλλη μία μετά στη Σύνδα, θυμάμαι καλά, ή στους Νέους Πόρους, όλες οι παρακάμψεις αυτές θα πρέπει ο οργανισμός να βρει έναν τρόπο να σταματήσουν. Μάλιστα. Το κέντρο της Καρόλου λειτουργούσε επί των ημερών σας? Το κέντρο της Καρόλου λειτουργούσε και νομίζω ότι συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και τότε. Το κέντρο της Καρόλου δεν είναι κέντρο. Είναι ένα κέντρο που υπάρχει ένας ρυθμιστής κυκλοφορίας. Δεν είναι κέντρο που έχει εικόνα. Δεν είναι ένα κέντρο ελέγχου με την έννοια της εικόνας όλης της κυκλοφορίας, όλη τη γραμμή. Έχει όμως επικοινωνία και μπορεί να επικοινωνεί με όλους τους σταθμάρχες και να βλέπει, μάλλον και να μαθαίνει και να σημειώνει τις καθυστερήσεις ή οτιδήποτε άλλο γίνεται και όποιο συμβάν υπάρχει στο δίκτυο. Είχε ένα συντονιστικό ρόλο, αλλά δεν είχε εικόνα. Είχε μόνο επικοινωνία. Γνωρίζατε εσείς ότι είχε καεί από το 19 η τηλεδιοίκηση ή επειδή ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν ήταν ακριβώς τηλεδιοίκηση, ήταν κάτι άλλο στη Ζάχαρη, κάτι λιγότερο? Την περίοδο που ανέλαβα, θυμάμαι καλά, νομίζω τον Ιούνιο του 20, υπήρχε μια υλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για το θέμα της φωτιάς που είχε γίνει στη Ζάχαρη. Μεταξύ των διευθύνσεων των 2 εταιριών. Από αυτή την αλληλογραφία είναι σαφές ότι ο ΟΣΕ ήδη είχε ξεκινήσει να ανακατασκευάζει το κτίριο που είχε καταστραφεί από τη φωτιά και αυτό ρωτούσε και η ΕΡΓΟΣΕ αν προχωράει στην ανακατασκευή του κτιρίου και να κάνει και τα ηλεκτρομηχανολογικά του κτιρίου. Αυτό έγινε επί των ημερών, μου ολοκληρώθηκε, εάν θυμάμαι καλά, μετά από 2 μήνες, νομίζω στο τέλος του καλοκαιριού, τον Αύγουστο του 20. Δηλαδή, ο ΟΣΕ έφτιαξε το κτίριο όσον αφορά την κτηριακή υποδομή και εκεί σε αυτή την αλληλογραφία η ΕΡΓΟΣΕ, στα πλαίσια της 717,
Μάλιστα έλεγε τις αμέσως άμεσα θα ανάταζε το υπόλοιπο κομμάτι όσον αφορά τα θέματα της σηματοδότησης που αφορούσαν τη σηματοδότηση που υπήρχε στο κτίριο της Ζάχαρης. Στο σταθμό της Ζάχαρης. Μάλιστα. Δηλαδή ο ΣΕ έκανε το κτηριακό μέρος και το κομμάτι της σηματοδότησης, επειδή ήταν στα πλαίσια της 717, θα έπρεπε να αναταχθεί από την εταιρεία, την εργολαβία μάλλον που είχε ο ΕργοΣΕ για την 717 και από την εταιρεία που έκανε την εργολαβία αυτή. Και μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μας πείτε στο δυστύχημα των Τεμπών, τελικά κατά την άποψή σας, τι λάθη έγιναν και αν υπήρχαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης, πέρα από τα λάθη που έγιναν, που θα μας τα πείτε αν έγιναν, εάν υπήρχαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης, αν θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Όλα τα συστήματα νομίζω σας τα έχουν αναφέρει και πριν από μένα και άλλοι μάρτυρες που είναι πιο έμπειροι και πιο... και είχαν και μεγαλύτερη γνώση. Όλα τα συστήματα χειρίζονται από ανθρώπους. Όσα περισσότερα συστήματα υπάρχουν, είναι σίγουρο τόσο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να γίνει το οποιοδήποτε τραγικό συμβάν όπως αυτό έγινε στα Τέμπη. Ότι έγιναν λάθη στα Τέμπη έγιναν, ότι βεβαίως έγιναν λάθη από τον σταθμάρχη έγιναν, νομίζω σας τα είπε και πριν και ο κύριος Τεριζάκης που έχει τεράστια εμπειρία, και τα λάθη που έκανε ο σταθμάρχης, παρόλο που υπήρχε εγκύκλειος, δεν χάραξε αυτόματα, δεν είδε την αλλαγή, δεν είδε το τρένο που θα μπορούσε να το δει για 4 με 5 χιλιόμετρα σε ποια γραμμή βρίσκεται, και βέβαια και με σεβασμό στη μνήμη τους και των μηχανοδηγών, και ότι οι μηχανοδηγοί και γενικά ότι δεν τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας του ΟΣΕ και από την πλευρά των μηχανοδηγών. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαβδαρίδη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κοταρά, ξεκινήσατε την μαρτυρία σας λέγοντας πόσο νομότυπη και τα λοιπά ήταν η μετάταξη του σταθμάρχη. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι είστε περήφανος για τη διαδικασία και την τοποθέτηση του μοιραίου σταθμάρχη σε εκείνη τη θέση. Περήφανος δεν είμαι, αλλά έχω εφαρμόσει τον νόμο. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, ήσασταν για κάποια χρονική περίοδο στη διοίκηση μαζί με τον κύριο Σπηλιόπουλο? Στον ΟΣΕ τοποθέτηκα το 2019 ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και ήμουν εκτελεστικό μέλος, ήταν ο κύριος Σπηλιόπουλος τον Νοέμβριο του 2019, χωρίς αρμοδιότητες εκτελεστικές όμως, και επειδή ήμουν το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του Συμβούλου, μόλις παρατήθηκε ο κύριος Σπηλιόπουλος, ανέλαβα προσωρινά χρέη διευθύνοντος Συμβούλου μεταβατικά μέχρι να οριστεί ο καινούριος διευθύνοντος Σύμβουλος του ΟΣΕ. Συνυπήρξατε με τον κύριο Σπηλιόπουλο? Βεβαίως, συνυπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν σας φαίνεται περίεργο να καλείτε από την Επιτροπή ένας αναπληρωτής και να μην καλείται ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και να μην καλείται ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Σπηλιόπουλος? Δεν μπορώ να κρίνω εγώ την αποφάση της Επιτροπής. Είχατε περισσότερες αρμοδιότητες, γνώσεις, ικανότητες από τον κύριο Σπηλιόπουλο για να κληθεί ο αναπληρωτής και όχι ο ίδιος? Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω και από κάποιον περισσότερες γνώσεις. Αρμοδιότητες είχατε περισσότερες? Είναι αντικειμενικό. Οι αρμοδιότητες μου ήταν περισσότερες από τον Ιούνιο του 20 και μετά. Σας είμαι συγκεκριμένος. Για τη χρονική περίοδο που ήσασταν μαζί με τον κύριο Σπηλιόπουλο. Ναι. Ποιος είχε περισσότερες αρμοδιότητες, ποιος γνώριζε περισσότερα πράγματα? Αρμοδιότητες για τη χρονική περίοδο αυτή είχε μόνο ο κύριος Σπηλιόπουλος. Εγώ ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικός, χωρίς αρμοδιότητες. Άρα, φαντάζομαι λογικά θα έπρεπε να κληθεί αυτός που είχε τις αρμοδιότητες, ο κύριος Σπηλιόπουλος, και όχι κάποιος ο οποίος δεν είχε όπως εσείς. Αυτό το κρίνει η Επιτροπή σας. Μάλιστα. Γνωρίζετε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Σπηλιόπουλος? Γνωρίζω τότε ότι είχε στείλει μια επιστολή παραίτησης και είχε κάποια διαφωνία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με τον Υπουργό σε σχέση κάποια δεν μπορούσε να έχει καλή συνεργασία. Γιατί ανέφερε για δύσοσμες υποθέσεις, κομματικοποίηση και πλήρη αδρανοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας. Πώς κρίνετε τις καταγγελίες? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Καταρχήν, να σας πω για εκείνη την περίοδο, να σας θυμίσω μάλλον για εκείνη την περίοδο. Μιλάμε ότι στην εταιρεία ο κ. Σπηλιόπουλος ξεκίνησε μαζί τον Νοέμβριο του 2019 και έφυγε τέλος, αν θυμάμαι καλά,
τέλος Μαΐου, 3 Ιουνίου του 20. Να θυμίσω ότι από τις 10 Μαρτίου, 15 Μαρτίου του 20 μέχρι τον Ιούνιο, στη χώρα υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας και δεν λειτουργούσε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κρίνω πώς κάποιος μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κατ' ουσίαν, είτε τρεις μήνες κατάλαβε ότι υπήρχε αυτό το πράγμα και γινόταν όλες αυτές οι οργανισμούς της κομματικοποίησης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, κατά δεν την άποψή σας. Δεν τις ασπάζουμε. Δεν τις ασπάζεστε. Μάλιστα. Αναφέρατε ότι είχε βαρύνουσα σημασία ο κύριος Γεννητούνιας και είχατε εξαιρετική συνεργασία κτλ. Θεωρείτε, για εσάς είχε βαρύνουσα. Για τα στελέχη της πλειοψηφίας δεν έχει βαρύνουσα. Θεωρείτε ότι πρέπει να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή? Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις αποφάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Εσείς όμως είπατε ότι είχε βαρύνουσα σημασία. Είχε βαρύνουσα σημασία η άποψη του κάθε μηχανοδηγού, με τη λογική ότι ο μηχανοδηγός είναι αυτός που είναι όλη την ημέρα και βλέπει τα πάντα στη γραμμή. Άρα το να μεταφέρει ο μηχανοδηγός ένα πρόβλημα που μπορεί να δει στη γραμμή, κάποια δέντρα που να έχουν να κοπεί ή κάτι που έχει βλάβει ή κάτι που μπορεί να γυμωνεί κάποιο κίνδυνο, για όποιον είναι στον ΟΣΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είπα όλες οι απόψεις των μηχανοδηγών και τις άκουγα με προσοχή και είχα μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Είστε τώρα, εργάζεστε στη Στασή? Τώρα είμαι Διευθύνων Σύμβουλος Σταθερές Συγκοινωνίες, ναι. Το μετρό, το ηλεκτρικό και το τραμ. Μάλιστα. Πώς θα αισθανόσασταν αν λειτουργούσε το μετρό χωρίς ETCS? Δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ETCS. Το μετρό έχει αυτόματη προστασία σειρμών. Έχει ένα διαφορετικό σύστημα, όπως έχουν όλα τα μετρό σε όλο τον κόσμο. Στο σιδηρόδρομο υπάρχει κάποιοι διαφορετικοί κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας και έχει να κάνει κυρίως και με τη διαλειτουργικότητα που ορίζει και θέλει να βάλει και ο ΕΡΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πώς θα λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι σε όλη την Ευρώπη. Επί των ημερών σας πόσες προσλήψεις έγιναν? Επί των ημερών μου καταρχήν, όταν πήγα εγώ το 20 στον οργανισμό, διαπίστωσα ότι ο οργανισμός δεν μπορούσε να κάνει ούτε έτοιμα για πρόσληψη, γιατί δεν είχε ψηφιακό οργανόγραμμα. Κάναμε το ψηφιακό οργανόγραμμα και αμέσως μετά το 21 και το 22 είχαμε εγκρίσει 117 μόνιμων θέσεων με την πίστη του 21 και 100 περίπου θέσεων με την πίστη του 22. Επίσης, για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, ζητήσαμε το Υπουργείο και πέρασε ένας νόμος αρχές του 22, αν θυμάμαι 5 Μαρτίου του 22, ο 4503, αν θυμάμαι καλά, ή 4903, με το οποίο νόμο το οποίο αφορούσε μόνο τρεις ειδικότητες στον ΟΣΕ, τις ειδικότητες που ήταν άμεσης ανάγκης, τους κλειδούχους, τους σταθμάρχες και τους τεχνίτες, να γίνει μια πιο γρήγορη επιτάχυνση διαδικασίας πάντα υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Δηλαδή μια fast track διαδικασία για προσλήψεις υπό τον έλεγχο και την έγκριση του ΑΣΕΠ. Αυτό έγινε με το συγκεκριμένο νόμο και με βάση αυτό θα γινόταν στο μέλλον οι προσλήψεις. Μετά το Μάιο του 2022 απεχώρησε, όπως είπα. Οι 117 που αναφέρατε και οι 100 έγιναν μέσω ΑΣΕΠ? Βεβαίως. Βγήκε η προκήρυξη. Μετά τέλος του 22 νομίζω βγήκε η προκήρυξη για αυτές τις θέσεις. Επί των ημερών σας, όσο ήσασταν... Όχι, στον ημερών δεν βγήκε αυτή η προκήρυξη. Βγήκε μόλις έφυγε από τον οργανισμό. Ναι, επί ημερών σας έγινε κάποια πρόσληψη, με μπλοκάκι, με οποιοδήποτε τρόπο? Επί των ημερών σας είπα και πριν, έγιναν κάποια μπλοκάκια στη διεύθυνση δρομικών συστημάτων. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 18-22, γύρω στα 20. Υπήρχαν και 4-5 μπλοκάκια σε κάποιες άλλες διευθύνσεις. Και υπήρχε η έγκριση και είχαν ξεκινήσει την εκπαίδευση για προσωπικό ελιγμών κλειδούχοι για 82 άτομα. Με τι διαδικασίες? Οι κλειδούχοι με τη διαδικασία με μπλοκάκι, με παροχή υπηρεσίας. Με ΑΣΕΠ? Όχι, με ΑΣΕΠ. Με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία δηλαδή? Με παροχή υπηρεσίας. Έγινε μία... Σας είπα και πώς πριν. Πώς επιλέγατε, όπως και... το σταθμάρχη με άλλο τρόπο? Ο σταθμάρχης είναι από την κινητικότητα. Ο σταθμάρχης είναι από κινητονόμο, ναι, κινητικότητας. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει επιλογή. Βεβαίως πέρασαν συνεντεύξεις, υπήρχαν οι προτάσεις που έγιναν. Είχαν καλεστεί όλες οι διευθύνσεις και όλα τα σωματεία του οργανισμού. Κάποιοι από αυτούς είχαν θητεύσει με μαθητεία του ΟΑΕΔ, κυρίως σε τεχνικές διευθύνσεις, και θέλησαν να συνεχίσουν να συνεχίσουν στον οργανισμό και με την παροχή υπηρεσίας. Οι πρώτες που κάνατε δηλαδή ήταν αυτές οι 18 ή 20 που δεν θυμάστε, οι πρώτες 18 προσλήψεις? Δεν θυμάμαι, δεν είπα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι
τον ακριβή. 20, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Ναι, υπάρχει μια προκήρυξη, δημοσιοποιήθηκε δηλαδή κάποιος πολίτης που θα ενδιαφερόταν από την Αλεξανδρούπολη, από το Περιστέρι, από την Κρήτη, να συμμετάσχει. Πού μπορούσε να δει αυτή την προκήρυξη? Αυτή η 18-20 που σας ανέφερα, που έγινε και με τον ημερών μου, ήταν κυρίως παιδιά που είχαν περάσει από μαθητή από σχολές του ΑΕΔ και έρχονταν και έκαναν την πρακτική τους στον ΟΣΕ. Αυτή ήταν σε τεχνικές διευθύνσεις. Και αυτοί συνέχιζαν, θέλησαν να συνεχίσουν. Όχι, δεν υπήρχε κάποια δημοσιοποίηση. Είπατε μια εσωτερική διαδικασία, όχι. Ποια ήταν αυτή η εσωτερική διαδικασία? Υπήρχε μια διαδικασία και στις διευθύνσεις και σε όλους τους εργαζομένους του ΟΣΕ και σε όλα τα σωματεία του ΟΣΕ. Δηλαδή ο ΟΣΕ εσωτερικά έστελνε έγγραφο ότι θα προσλάβουμε 18-20 άτομα, στείλτε τα βιογραφικά σας? Υπήρχε μια εσωτερική διαδικασία, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό. Ναι. Μπορείτε να μας καταθέσετε την αλληλογραφία για αυτές τις προσλήψεις? Δεν έχω κάποια αλληλογραφία για αυτές τις προσλήψεις. Σας είπα πώς έγινε η διαδικασία. Έγινε μια συνάντηση με όλα τα σωματεία και την Ομοσπονδία των Σιδηροδρόμων. Εκφράστηκε η αναγκαιότητα και είπαμε ότι προτάσεις υπάρχουν, να κατατεθούν οι προτάσεις. Και βεβαίως μετά αυτοί πέρασαν και συνεντεύξεις προσωπικές. Προτάσεις ποιος να καταθέσει? Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και οι διευθύνσεις. Δηλαδή καλούσατε το σωματείο και λέγατε θέλω να πάρω 20 άτομα, φέρε μου προτάσεις, φέρε μου βιογραφικά? Δεν το καταλαβαίνω. Γινόταν με αυτή τη διαδικασία. Ακαλούσατε τους συνδικαλιστές σας? Δεν υπάρχει. Φέρτε μου βιογραφικά να προσληφθούν. Με παροχή υπηρεσίας και μπλοκάκι, τουλάχιστον με την εμπειρία μου και αυτό που έχω δει, δεν έχω δει και με κάποιον άλλο τρόπο να γίνεται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σας ρωτάω για και ειδικά από εταιρείες. Εγώ σας ρωτάω για τις συγκεκριμένες. Δεν μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Δεν μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Δεν μιλάμε για. Άρα δεν πειράζει να βάλουμε και 5 δικά μας παιδιά, αν δεν είναι μόνιμες. Δεν ρωτάμε. Έχετε δει ένα στο. Εγώ σας είπα και πάλι, από την εμπειρία μου και από αυτό που έχω δει σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, με παροχή υπηρεσίας πρόσληψη εργαζομένου για ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν έχω δει να βγαίνει κάποια ανακοίνωση. Δεν έχετε δει ποτέ? Δεν έχω δει. Για μπλοκάκια στο δημόσιο? Ναι, για μπλοκάκια στο δημόσιο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Πόσες αιτήσεις είχαν γίνει για αυτούς τους 20, να εστιάσουμε στις πρώτες. Πόσες αιτήσεις έγιναν και ποιος αξιολόγησε, αν γίνανε 100-200. Έγινε εισήγηση από την αρμόδια διεύθυνση και για τα άτομα και για το ποιοι πρέπει να είναι. Και σας είπα ότι η διεύθυνση δρομικών συστημάτων ήταν, τα περισσότερα παιδιά από αυτά ήταν από μαθητές του ΟΑΕΔ. Είχαν κάνει πρακτική στον οργανισμό και προέρχονταν από τον ΟΑΕΔ, από τεχνικές σχολές. Πόσες αιτήσεις γίνανε για να προσλάβετε 20? Δεν έγιναν παραπάνω αιτήσεις. Α, όσες υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση της διεύθυνσης και αυτή την εισήγηση αποδέχτηκα. Η διεύθυνση πώς ήξερε ότι υπάρχουν 20 άνθρωποι και ενδιαφέρονται? Η διεύθυνση ήξερε τα θέματα και τα προβλήματα που είχε με τα κενά που είχε να καλύψει και το τεχνικό προσωπικό που χρειαζόταν. Και από αυτό το τεχνικό προσωπικό και τα άτομα που ήξερε, μου έκανε συγκεκριμένη εισήγηση. Από τους γνωστούς της διεύθυνσης? Από αυτούς που είχαν δουλέψει στη διεύθυνση και είχαν εκπαιδευτεί πάνω. Αξιοκρατικό εσείς? Όχι, αλλά αξιοκρατικό ήταν να περάσει, να μπει κάποιος σε μια μόνιμη θέση και όχι να καλύψει ένα κενό μέχρι να προσληφθούν και να οριστικοποιηθούν να οριστικοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να βγουν οι μόνιμοι για προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Άρα κάποιος πολίτης δεν μπορούσε να ενημερωθεί για τις προσλήψεις αυτές? Ήταν αδύνατον? Όχι. Όχι. Σας είπα ότι αυτές οι προσλήψεις που ενημερώνουν οι πολίτες αφορούσαν τις μόνιμες θέσεις. Βγήκαν οι προκηρύξεις, έχουν βγει οι διαδικασίες, ήταν μέσω ΑΣΕΠ και έγιναν οι αιτήσεις. Μάλιστα. Αλλά όλες οι προσλήψεις που κάνατε ουσιαστικά επί ημερών σας ήταν με αυτόν τον εφάνταστο τρόπο. Καλούσατε κάποιους συνδικαλιστές, τους λέγατε θέλουμε 20 άτομα, φέρτε μας 20 άτομα να τα προσλάβουμε. Δεν ήταν προσλήψεις, ήταν παροχή υπηρεσίας για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δουλεύανε και αμείβονταν. Ναι. Ωραία, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο σκοπό. Να σας ρωτήσω, είστε κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα? Ναι, βεβαίως. Για ποιο αδίκημα? Είμαι κατηγορούμενος για το θέμα του Σταθμάρχη, στην παράβαση καθήκοντος και για το διάστημα που ήμουν 6 μήνες που εκτελούσα χρέη διευθύνοντος, όπως όλοι οι διευθύνοντες από το 16 και μετά του ΟΣΕ. Θα έρθουμε λίγο στο πόρισμα Γεραπετρίτη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο θέμα του Σταθμάρχη και αναφέρει το πόρισμα Γεραπετρίτη ότι ο ΟΣΕ ως δημόσια επιχείρηση ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 44-40 του 16 περί κινητικότητας.
και αναλύει τον τρόπο πώς γίνεται. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς αποστέλνουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και έκτα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμόμενες αποχωρήσεις κτλ. Το αίτημα και το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται ο φορέας, παραδείγματος χάρη ο ΣΕ, παρά το γεγονός ότι καταρχάς δεν τίθεται ένα γενικό ηλικιακό όριο για τις μετατάξεις, να το θέσει ως προϋπόθεση, εφόσον αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί, ειδικά εν όψη της φύσης των καθηκόντων που θα κληθεί να αναλάβει με τη μετάταξη. Σε αυτές τις θέσεις που, τη θέση που πήρε ο σταθμάρχης, υπήρχε όριο, είχε μπει όριο. Σας είπα το όριο αυτό μπήκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση. Είχε μπει από το χειριστή που χειρίστηκε την υποβολή του αιτήματος στην πλατφόρμα. Αλλά ήταν χωρίς καμία απόφαση και ήταν αυθαίρετο. Εντελώς τυχαία. Δεν γνωρίζω μπήκε τυχαία. Μπήκε εκ παραδρομής σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας. Μάλιστα. Γιατί και δεν ήταν σε γνώση μου καταρχήν. Ούτε σε γνώση της Επιτροπής. Συνεχίζει το πόρισμα Γερά Πετρίτη και λέει η αναγκαιότητα καθορισμού ανώτατου ορίου ηλικίας για τους μετατασσόμενους σε θέση σταθμαρχών ήταν δικαιολογημένη και σε αρμονία με την τότε ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που προέβλεπε ειδικό όριο ηλικίας διορισμού προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Λέει κάτι ψέματα το πόρισμα Γερά Πετρίτη μέχρι στιγμής? Σέβομαι την άποψη. Δεν είναι άποψη, είναι το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Άποψη. Ναι. Υπάρχει και μια άλλη άποψη νομικών που λέει κάτι άλλο και καθηγητών νομικής. Μάλιστα. Υπάρχει, εδώ να διακόψω, υπάρχει και ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας που έκανε ο ΟΣΕ τον ίδιο χρόνο. Τον ίδιο χρόνο, το φθινόπωρο του 2022. Στο δεύτερο κύκλο κινητικότητας και δεν μπήκε κανένα όριο ηλικίας. Ωραία. Να συνεχίσω. Υπάρχει και ο κανονισμός του ΟΣΕ που το λέει σαφέστατα για τα όρια ηλικίας. Το οποίο όριο τέθηκε για τους σταθμάρχες και ήταν το 28ο έτος ηλικίας και υπάρχει και αιτιολογία. Δεν ήταν τυχαίο, δεν παίξαν τζόκερ και βάλανε το 28 και παρατίθεται στην απόφαση, η οποία αναφέρει ότι η ειδικότητα του σταθμάρχη είναι επιφορτισμένη με αυξημένης ευθύνης καθήκοντα, την ασφαλή κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών και του επιβατικού κοινού, τη φύλαξη της σιδηροδρομικής υποδομής, για τα οποία απαιτείται αφενός μεν σωματική και διανοητική ικανότητα και αντοχή, αφετέρου δε σιδηροδρομική εξειδίκευση και εμπειρία. Εσείς αμφισβητείτε ότι έπρεπε να έχει αυτά τα συγκεκριμένα προσόντα για να επιτελέσει το όριο ηλικίας? Το όριο ηλικίας αφορούσε και αφορά τους νεοπροσληφθέντες. Οι μετατάξεις και οι έχοντες με κινητικότητα, είτε από εσωτερική μετάταξη, είτε από ενδοϊπουργική μετάταξη που είχε κάνει ο κ. Σπίρτζης, είτε με το 45-30 του 18, δεν είχαν κανένα όριο ηλικίας. Εγώ έρχομαι στο ουσιαστικό τώρα όμως. Δεν σας λέω για το τυπικό. Σας λέω ότι όλες οι μετατάξεις που έγιναν στον ΟΣΕ, σας λέω συγκεκριμένα όμως ποιες μετατάξεις έγιναν στον ΟΣΕ, δεν είχαν κανένα όριο ηλικίας οι μετατάξεις από την κινητικότητα. Εδώ υπάρχει ένα σκεπτικό όμως και αναφέρεται ότι τίθεται το 28-8 έτος ηλικίας ως όριο, καθώς πρέπει, επειδή είναι πολύ κέρια η θέση και έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια των επιβενώντων, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αμφισβητείτε την επιστημονικότητα αυτής της άποψης? Καταρχήν, υπάρχει και σε υπουργικές αποφάσεις. Καταρχήν υπάρχει υπουργική απόφαση. Δηλαδή ότι κάποιος, να ολοκληρώσω, και 70 χρονών μπορεί να προσληφθεί στον ΟΣΕ και να κάνει το σταθμάρχη? Θεωρώ ότι μπορεί να προσληφθεί αυτός που μπορεί από την νομοθεσία να προσληφθεί. Αν τη στιγμή που το λέει ο νόμος, μπορεί να προσληφθεί. Αν το λέει για 70 χρόνια, που δεν το λέει ο νόμος. Αλλά σας λέω και πάλι, όλες οι μετατάξεις που έγιναν, είτε ενδοεταιρικές μετατάξεις εντός του ΟΣΕ, είτε ενδουπουργικές μετατάξεις που έκανε ο κ. Σπίρτζης, είτε με το 45-30 του 18 και με την πληθυντική πρόσκληση που έβγαλε ο κ. Σπίρτζης, δεν είχαν κανένα όριο ηλικίας. Επίσης, αναφέρω ότι στον ιστορικό κανονισμό του ΟΣΕ αναφέρεται ρητά ότι με τη κινητικότητα και τις μετατάξεις δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Το τριμελές αυτό όργανο που ενέκρινε, δεν έκανε τα στραβά μάτια στο όριο ηλικίας, δεν ασχολήθηκε καθόλου, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νόμιμο, όπως φαίνεται, όπως προκύπτει από το πόρισμα Γερά Πετρίτη. Ποιοι το αποτελούσαν? Ήμουν εγώ, γιατί είχα την αρμοδιότητα. Α, ήσασταν στην Τριμελή Επιτροπή? Βεβαίως, το είπα και πριν. Και δεν είδατε ότι υπάρχει ένα όριο ηλικίας, έχει τεθεί? Δεν τέθηκε καν θέμα για θέμα ηλικίας. Δεν ήταν καν σε γνώση με αυτό το πράγμα, σας λέω. Σας λέω ότι δεν ήταν καν σε γνώση μου και το έχω δηλώσει. Σε μια επιτροπή, για να καταλάβουμε. Ναι, ναι.
για να προσλάβετε κάποιους, να προχωρήσετε σε μια μετάταξη και δεν διαβάσατε ούτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο κάθε ενδιαφερόμενος για να υλοποιηθεί αυτή η μετάταξη. Βεβαίως, διαβάσατε, τι διαβάσατε? Είχε τα προσόντα που όριζε. Όριζε και το έτος ηλικίας. Αυτό καταρχήν δεν υπήρχε σε κάποια απόφαση, το λέω και πάλι. Είχε μπει στην πλατφόρμα που συμπληρώνει η αρμόδιο υπάλληλος διεύθυνση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν πήραμε αντίγραφο. Δεν πήραμε αντίγραφο τη πλατφόρμα στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή εξετάσαμε τα τυπικά προσόντα, αν είχε ο κάθε υποψήφιο. Κάναμε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψη με όλου του υποψηφίου και ολοκληρώσαμε το πρακτικό και κάναμε το έργο τη Επιτροπή. Είστε εξ αυτών που κρίνατε τον σταθμάρχη ω ικανό να αναλάβει καθήκοντα? Δεν έκρινα τη θέση, δεν έκρινα κάποιον σταθμάρχη να λάβει καθήκοντα. Τον έκρινα ικανό να μεταταχθεί όπως ορίζει η νομοθεσία στον ΟΣΕ. Αυτό έκρινα. Σας είπα και πριν, σταθμάρχης κάποιος γίνεται. Όταν περάσει ιατρικές εξετάσεις, τελειώσει την εκπαίδευση και περάσει προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Τότε γίνεται κάποιος σταθμάρχης και θεωρείται ικανός να κάνει τη δουλειά του σταθμάρχη. Τα άλλα προσόντα που εξετάσατε, πού τα βρήκατε και εξετάσατε ότι αν πληρούσε το Α, το Χ, το Z. Τα είχε συμπληρώνονται στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Α, εκεί τάδατε την πλατφόρμα. Τα είχε βγάλει, στην ηλικία δεν την είδατε την πλατφόρμα. Τα είχε εκτυπώσει η υπηρεσία. Μα, όταν σας είπα ότι το ηλικιακό όριο. Το ηλικιακό όριο ήταν αυθαίρετο. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση για το 48. Πριν θα το ξαναλάβω άλλη μια φορά. Ότι δεν υπήρχε στην πλατφόρμα. Όχι, ότι δεν υπήρχε. Δεν είπα ότι δεν υπήρχε στην πλατφόρμα το 48, υπήρχε στην πλατφόρμα. Ναι, τώρα δεν το είχα, τα προσόντα δεν που τέθηκε, στην πλατφόρμα. Δεν τέθηκε υπόψη της Επιτροπής. Μα με συγχωρείτε. Τα προσόντα τα οποία ερευνήσατε δεν ήταν αυτά που είχαν μπει στην πλατφόρμα, ναι ή όχι? Τα τυπικά προσόντα ήταν απόφυτος λυκείου και να έχει CDL. Αυτά που υπήρχαν στην πλατφόρμα. Αυτό. Δεν ήταν στην πλατφόρμα, ήταν, τα είχε η Επιτροπή, τα είχε η αρμόδια διεύθυνση, τα είχε δώσει στην Επιτροπή. Ναι. Ότι αυτά κατέθεσαν οι υποψήφοι. Αυτά έλεξαμε. Σε ένα έγγραφο, σε μια κόλλα Α4 ή εκτυπώθηκαν, υπήρχε κάπου και εκτυπώθηκαν και σας τα δώσαν από αυτή την πλατφόρμα? Άλλο αυτό που δηλώνει κάποιος ότι έχω και άλλο αυτό που δηλώνει η υπηρεσία ήταν, άλλο αυτό που δηλώνει που μπορεί να δηλώσει η υπηρεσία και ήταν το 48, ότι πρέπει να είναι με 48 ετών. Με συγχωρείτε, για να καταλάβω, γιατί μας βλέπει και ο κόσμος και υποτιμούμε την νοημοσύνη του. Κάνατε κάποιες συνεντεύξεις και έπρεπε να δείτε αν πληρούν συγκεκριμένα προσόντα. Αυτά τα προσόντα, τα 10 προσόντα, κάνατε 10 τικ ότι πληρούνταν. Τα είχατε, σας τα εκτυπώσαν προφανώς από την πλατφόρμα. Μας τα εκτύπωσαν γιατί αυτοί τα έστειλαν. Οι ενδιαφερόμενοι, τα υποψήφοι τα έστειλαν. Ωραία. Σε αυτά που έπρεπε να δείτε να ελέγξετε, δεν υπήρχε και το όριο ηλικίας? Όχι, γιατί δεν υπήρχε κανένα θέμα για όριο ηλικίας. Μα αφού το είχε βάλει, είχε μπει στην. Το είχε βάλει ο χειριστής. Δεν υπήρχε κανένα θέμα, δεν υπήρχε κάποια απόφαση όταν σας το δώσανε, γι' αυτό. Εσάς εξαφανίστηκε με ένα μαγικό τρόπο. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση στην Επιτροπή, ούτε είχε κάποιο ενημέρωση, ούτε μπορούσε να έχω κάποια ενημέρωση για το όριο ηλικίας. Μα, με συγχωρείτε, θέλετε να ελέγξετε αν πληρούν κάποιοι τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη, προϋπόθεση που έχετε θέσει εσείς ως δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Οποιοδήποτε, υπάρχει και όριο ηλικίας και μου λέτε τώρα δεν υπάρχει ότι τέτοια διάταξη. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Γιατί είστε κατηγορούμενος? Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Γιατί είστε κατηγορούμενος? Το ότι είμαι κατηγορούμενος και έχω απολογηθεί και περιμένοντας και το σχετικό βούλευμα, ναι, δεν σημαίνει προφανώς, κάτι αυτό. Όχι, προφανώς κάποιος εισαγγελέας, κάποιος έκρινε ότι έχετε παραβιάσει κάποιο νόμο. Δεν σας κατηγορούν έτσι άδικα, φαντάζομαι. Θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Αλλά δεν είναι έολο και, και ένα κατηγορητήριο. Όχι, αλλά δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να έχω παραβιάσει. Πέστε μου, ποιο νόμο έχω παραβιάσει. Κατά την άποψή σας. Ωραία. Να διαβάσουμε και το συμπέρασμα και επαναλαμβάνω της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Θα ήθελα να διαβάσετε και τις γνωμοδοτήσεις των καθηγητών της Νομικής Δημοσίου Δικαίου. Δεν μας έχουν διανεμηθεί. Θα σε διανεμηθούν. Να διανεμηθούν, θα τις διαβάσουμε και αυτές. Από την εκτίμηση όλων των παραπάνω προκύπτει ότι το τριμελές όργανο αξιολόγησης της αίτησης μετάταξης του σταθμάρχη όφιλε να την απορρίψει λόγω έλλειψης του πρόσθετου απαιτούμενου προσόντος, δηλαδή της μη υπέρβασης του 48ου έτος της ηλικίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Επιτροπή. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν είχα γνώση, που δεν είχα γνώση του όριου ηλικίας και λάβανε υπόψη τον 48 σαν όριο ηλικίας, θα ήταν μη σύνομη η πράξη μου. Δεν έχω άλλη ερώτηση, το λέει και η γνωμοδότηση των καθηγητών της νομικής.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαραγιώτη. Πριν δώσω το λόγο, μια σύντομη ερώτηση. Πριν αναλάβετε εσείς καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στον ΟΣΕ, υπήρχε κάποιο θέμα, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την τύχη κάποιων πρόχειρων διαγωνισμών? Γνωρίζετε κάτι? Είχαν προκληθεί κάποια ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση? Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Μια ερώτηση κάνω για να πληροφορηθώ κάτι. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Τι ακριβώς ήταν αυτά τα δημοσιεύματα? Για κάποιες αναθέσεις, υψηλές αναθέσεις που είχαν γίνει από τον προηγούμενο Διευθύνων Σύμβουλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Αποστολάκη, παρακαλώ. Κύριε Μάρτης, yes. Συνήθως ζητάει το Προεδρείο μια μικρή έτσι αναφορά στο βιογραφικό του μάρτυρα, πιο εκτεταμένη. Να σας τη ζητήσουμε. Να τη συνεχίσουμε. Το κοινωνικό περισσότερο. Είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Βεβαίως, έχω υπάρξει μέλος της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και... Είστε στέλεχος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας? Τώρα όχι, ήμουν στο παρελθόν. Εντάξει, αυτά ξέρετε είναι διαρκής ιδιότητας. Εντάξει. Ήσασταν διευθυντής του γραφείου του κυρίου Άρη Πυροτόπουλου? Βεβαίως, έχω κάνει και διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας που ήταν υπουργός και διευθυντής και στο Υπουργείο Τουρισμού σε επίσημη θέση, διευθυντής γραφείου όταν υπουργού. Όταν ο κύριος Πυροτόπουλος σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική, είχατε κάποια σχέση με κάποιον άλλο βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών τότε? Όχι, με κανέναν επίσημη σχέση. Μετά γύρισα στο Εμπορικό Βιομηχανικό Πλυντήριο, ήμουν σύμβουλος διοίκησης και είχα περάσει και ένα μικρό διάστημα του Υπουργείου Εμπορίου σαν στέλεχος του ΕΒΕΑ. Ποιος σας πρότεινε για τη θέση του εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ επί Προεδρίας του κυρίου Σπυλιόπουλου? Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται με αποφάσεις των Υπουργών, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιοι σας πρότειναν, πείτε μου τα ονόματα. Είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής. Mm. Οι αρμοδιότητές σας την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο κύριος Σπυλιόπουλος και την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο κύριος Πατέρας, καταλαβαίνω ότι ήταν ουσιοδός διαφορετικές. Σωστά? Επί κύριου Σπυλιόπουλου, σας είπα ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Ο κύριος Σπυλιόπουλος είχε μια εξοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο να μου ορίσει αρμοδιότητες. Φαντάζομαι λόγω του περίοδου, την περίοδο της πανδημίας που υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας και πάυση κάθε διαδικασίας και δεν ορίστηκαν αρμοδιότητες. Την περίοδο του κύριου Πατέρα είχα συγκεκριμένες αρμοδιότητες και αφορούσε το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού και τα οικονομικά του ΟΣΕ. Άρα οι αρμοδιότητες σας ήταν πολύ ουσιαστικές και σημαντικές, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομική διαχείριση. Βεβαίως. Σωστά, πολύ σημαντικές. Ήσασταν μέλος της Επιτροπής που εξέτασε και αξιολόγησε, που εξέτασε την μετάταξη του Σταθμάρχη και Βεβαίως. Έχετε τους ισχυρισμούς σας. Θέλω να κάνω μια διόρθωση, κύριε Πρόεδρε, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Τσαρδαρίδης σε μια παρερμηνία. Εδώ δεν έχουμε παρερμηνία. Έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεραπετρίτη, όπως έχει συνηθιστεί να λέγεται, πρώην πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και νυν πρόεδρο της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, τον κύριο Ιωάννη Χαλκιά, ο οποίος δήλωσε χθες στην Επιτροπή ότι η εκπαίδευση ήταν ελιπέστατη και ότι η μετάταξη ήταν προδήλως παράνομη. Εσείς είστε κατηγορούμενος και ένας από τους λόγους που είστε κατηγορούμενος αφορά και αυτές τις διοικητικές πράξεις. Θέλω να μου πείτε αυτές τις δύο γνωματεύσεις τις οποίες μας δώσατε, ποιος τις ζήτησε από τους δύο καθηγητές? Όσε. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων? Ναι, μετά. Μετά την άσκηση των ποινικών Μα διώξεων. Μα πριν δεν υπήρχε κάποιο θέμα για να... μετά την άσκηση, μετά το συμβάν για τον Σταθμάρχη, όχι την άσκηση των ποινικών διώξεων. Και εκκρεμούσεις της... Μετά το τραγικό συμβάν των Τεμπών. Και εκκρεμούσεις της προανακριτικής διαδικασίας. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι εκκρεμούσεις. Νομίζω όχι, πριν την διακομματική διαδικασία. Μα η προανακριτική διαδικασία ξεκίνησε την ίδια μέρα, κύριε Μάρτης. Εντάξει, για το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Για το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε αμέσως μετά το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Πληρώθηκαν οι καθηγητές για αυτές τις γνωματεύσεις? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε? Όχι, δεν ήμουν στον ΟΣΕ, δεν το γνωρίζω τότε. Όταν σας είπε ο κύριος... Αυτές οι γνωματεύσεις είναι το 23. Ναι. Ξέρω ότι ο ΟΣΕ έχει πάρει και τέτοιες γνωματεύσεις για πάρα πολλά θέματα. Και θέματα που αφορούν τη ΡΑΣ, ναι, και θέματα που αφορούν τις συμβάσεις. Τι φαντάζεστε, λέω, πληρώθηκαν αυτές οι γνωματεύσεις από την γενική εικόνα που έχετε ως... Δεν το γνωρίζω, για κάτι που το γνωρίζω, τι να σας πω.
η Επιτροπή η οποία εξέτασε και αξιολόγησε την τελευταία φουρνιά των σταθμαρχών ως προς την επάρκειά τους. Ποια ήτανε? Των σταθμαρχών δεν ήμουν τότε σε θέση ευθύνης του οργανισμού, δεν το γνωρίζω. Ήταν το καλοκαίρι του 22, αν θυμάμαι καλά. Σας είπα ότι αποχώρησα από θέση ευθύνης 31/5/22. Ωραία. Εσείς τώρα, όντας υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ΟΣΕ, ποια ήταν η κατάσταση την οποία αντιμετωπίσατε? Ο ΟΣΕ από το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά και μετά, είχε κρατική χρηματοδότηση 45 εκατομμύρια το χρόνο. Τουλάχιστον την περίοδο δικιά μου το 20, η μόνη μισθοδοσία ήταν κοντά στα 37-38 εκατομμύρια από τα 45 και η φύλαξη των εγκαταστάσεων άλλα 8 εκατομμύρια. Τα έσοδά του ήταν ακόμα 15 με 17 εκατομμύρια περίπου, και λέω 15 με 17 γιατί κάθε φορά εξάρτηται πόσα οχηματοχιλιόμετρα γίνονταν, από τις εταιρείες που ήταν πάροχοι, που έκαναν χρήση της συνδρομικής υποδομής. Θεωρώ ότι με αυτά τα έξοδα δεν μπορούσε, με αυτά τα έσοδα μάλλον, με τη χρηματοδότηση και τα έσοδα από αυτές τις εταιρείες, δεν μπορούσε ο ΟΣΕ να τα βγάλει πέρα οικονομικά και να κάνει και τη συντήρηση και ό,τι άλλο προβλεπόταν να κάνει από τους, σαν διαχειριστής ιδιωτικής συνδρομικής υποδομής. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε ήταν να γίνει μια αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Από ποιον το ζητήσατε? Επίσης θα σας πω ότι όταν πήγα στον ΟΣΕ, από το αρμόδιο Υπουργείο. Και νομίζω ότι έγινε. Το 22 πάρθηκε απόφαση, για το 23 και χρηματοδότησε από 45 εκατομμύρια, πήγε στα 75 εκατομμύρια. Εσείς δεν πήγατε το 22 στον ΟΣΕ? Όχι, εγώ πήγα το 20. Πήγατε το 20. Εμένα το πρώτο μέλημά μου όταν πήγα το 20 στον ΟΣΕ, να σας πω την αλήθεια, ήταν να διαγράψω το χρέος που ήταν 12,5 δις του ΟΣΕ. Ένα χρέος που δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα, ακόμα και στο να πάρουμε κάποιες επιχορηγήσεις, τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ωραία. Αυτά τα 45 εκατομμύρια... Ήταν μια απόφαση που είχε πάρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2017 και δεν είχε προχωρήσει και δεν είχε γίνει κάτι για τη διαγραφή αυτού του χρέους. Ήταν τροχοπέδι για την ύπαρξη, όχι μόνο τη λειτουργία, ακόμα και την ύπαρξη του οργανισμού. Αυτά τα 45 εκατομμύρια δινόντουσαν από... Δινόντουσαν, ναι. Όταν ήσασταν εσείς? Κάθε χρόνο, ναι. Γιατί ο κύριος Πατέρας μιλούσε για διαρκή υποχρηματοδότηση και ότι δεν δινόντουσαν αυτά τα χρήματα. Υποχρηματοδότηση, επίσης... δεν νομίζω ότι σας είπε ότι δεν δίνονταν 45 εκατομμύρια που ήταν η κρατική επιχορήγηση του οργανισμού. Υποχρηματοδότηση, τα 45 εκατομμύρια δεν έφταναν για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Δινόντουσαν τα 45 εκατομμύρια? Δινόντουσαν, είπα. Δινόντουσαν. Ναι, ναι. Τα τέλη από τους... Από τη Hellenic Train και τους άλλους χρήστες του δικτύου δινόντουσαν, καταβαλόντουσαν? Τα τέλη καταβαλόντουσαν από το 20 και μετά, καταβαλόντουσαν έναντι. Γιατί έναντι? Η δήλωση συνδρομικού, τα τέλη καταρχήν ο ΟΣΕ τα βγάζει με τη δήλωση συνδρομικού δικτύου που κάνει δημόσια προς όλους τους παρόχους. Και επειδή υπήρχε αύξηση των τελών από μια προηγούμενη απόφαση, κλιμακωτή αύξηση για το 2021-2022, η Τρένοσέ τότε, Hellenic Train σήμερα, δεν δεχόταν αυτή την αύξηση και κατέθετε αντίστοιχο ποσό έναντι μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της αύξησης. Και εσείς τι κάνατε για αυτό το οποίο συνέβαλε στην κλιμάκωση της υποχρηματοδότησης του οργανισμού? Νομίζω ότι έχει κινηθεί και δικαστικά σε αυτό το κομμάτι απέναντι στη Hellenic Train. Πότε? Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, να σας πω. Ήσασταν εσείς στη διοίκηση του ΟΣΕ? Ήταν τότε, το είχαμε συζητήσει, γιατί η Hellenic Train δεν ερχόταν να υπογράψουμε τις απαραίτητες συμβάσεις. Καλά. Και είχαμε πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε δικαστικά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έγινε αυτό, αλλά δεν θυμάμαι τι έγινε. Θυμόσαστε τι? Ξέρω ότι ο ΟΣΕ θα κινήθηκε απέναντι στη Hellenic Train δικαστικά. Αφού του φύγατε? Ναι, ναι. Η υποστελέχωση του ΟΣΕ. Η υποστελέχωση του ΟΣΕ εννοείται στο ανθρώπινο δυναμικό, στο προσωπικό. Από το 2010 μέχρι το 2019 έφυγαν από τον ΟΣΕ 2.580 άτομα, από τους οποίους 950 ήταν αυτοί που έφυγαν με το μνημονιακό, την περίοδο των μνημονίων 10-11 για άλλες εταιρείες, και οι υπόλοιποι έφευγαν με σύνταξη κάθε χρόνο. Εγώ αυτό που αντιμετώπισα στον ΟΣΕ είναι... Το 2011 έφυγαν 950,
μετατάγησαν υποχρεωτικώς σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Κάθε χρόνο έφυγαν με σύνταξη από 110 μέχρι 200 άτομα. Αυτό γινόταν για όλη τη δεκαετία χωρίς προσλήψεις. Οι προσλήψεις που έγιναν ήταν μία πρόσληψη από ΑΣΕΠ το 2017, οι οποίοι ήρθαν στον οργανισμό γύρω στα 24 με 26 άτομα, και οι υπόλοιπες ήταν μόνο η κινητικότητα όσον αφορά το νόμο του Σπίτζη το 18, και πιο πριν μια ενδοϋπουργική κινητικότητα που ήρθαν 86 άτομα στον οργανισμό. Αυτή ήταν η εικόνα της κατάστασης που βρήκα στον οργανισμό όταν μπήκα το 20. Και αυτό που προσπάθησα να κάνω από το 20 και μετά ήταν να βάλω τον οργανισμό κάνοντας το ψηφιακό οργανόγραμμα και να μπορεί να αιτείται προσωπικό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, της διαδικασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, και αιτηθήκαμε προσωπικό την επόμενη χρονιά του 2021. Ωραία. Ο συνδυασμός της υποχρηματοδότησης με την υποστελέχωση, το οποίο το αναφέρετε τώρα με μια γραφειοκρατική προσέγγιση. Τι κάνατε, πώς ήταν, ήτανε παράγοντες οι οποίοι μπορούσαν να επιδράσουν στην ασφάλεια του παραγόμενου έργου. Σε συνδυασμό, μάλιστα. Δηλαδή και το ένα και το άλλο. Δεν ήταν μόνο υποστελέχωση ή μόνο υποχρηματοδότηση. Ήταν και τα δύο. Σας ανησυχούσε αυτό εσάς? Πάντα με ανησυχεί και πάντα ανησυχούσα σε τέτοιες. Πάντα ανησυχούσα σε διαθέσεις. Τι λέγατε στον κύριο Καραμαλή? Με τον κύριο Καραμαλή είχατε καλή συνεργασία? Εντάξει, η συνεργασία μου ήταν κυρίως στον τομέα των αρμοδιότητών μου, γιατί τον περίοδο που ήμουν μεταβατικός, νομίζω ότι δεν μπορούσα να αναπτύξω θέματα με τον Υπουργό που αφορούν το σχεδιασμό του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια. Ναι, αλλά δεν ήσασταν μόνο μεταβατικός, ήσασταν και διευθύνων σύμβουλος. Ναι, μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος εννοώ. Ναι. Όλη την περίοδο αυτή είχατε καλή συνεργασία με τον Υπουργό? Βεβαίως. Είχατε καλή, τον βλέπατε συχνά? Τον έβλεπα συχνά, όχι, αλλά είχα μια καλή συνεργασία. Κάθε πότε τον βλέπατε? Μια φορά το μήνα, το δίμηνο. Μιλούσατε και στο τηλέφωνο? Αν υπήρχε κάποιο θέμα, βεβαίως, την ενημέρωση. Θέλω να σας πω, είχατε μια άνεση να έχετε επαφή μαζί του. Βεβαίως. Ωραία. Άρα, αυτή την ανησυχία σας, στην οποία αναφερθήκατε, του την είχατε μεταφέρει? Προσέξτε, τα θέματα ασφάλειας, βάζεται και αν αυτό ήταν θέματα ασφάλειας, το προσωπικό, όταν μειώνεται το προσωπικό, έχει να κάνει κυρίως με τη συντήρηση του δικτύου. Κατά πόσο συντηρείται το δίκτυο? Όσε κατάφερε με κάποιον τρόπο, κυρίως σε όλες τις όσον αφορά και είχε βοήθεια στη συντήρηση του δικτύου. Δηλαδή είχε εταιρείες που τον βοηθούσαν να συντηρεί το δίκτυο, αυτό που ήταν η υπευθύνη του να κάνει, όχι τα έργα που γίνονταν. Όμως, τα έργα που γίνονταν ήταν ένα διαφορετικό πράγμα. Όμως οι συνδικαλιστές αφορά, για τους οποίους λέτε ότι είχατε εσείς προσωπικά μια τόσο καλή και δημιουργική σχέση με επανειλημμένα εξώδικά τους, και όχι μόνο οι μηχανοδηγοί, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης δηλαδή, αλλά και οι ομοσπονδίες, έθεταν διαρκώς ζητήματα ασφαλείας. Εντάξει, καταρχήν το εξώδικο δεν το γνωρίζω ή δεν μου είχε έρθει όταν ήμουν εγώ κάποιο εξώδικο, αλλά βεβαίως συζητούσαμε με όλους τους συνδικαλιστές πώς θα προσληφθούν περισσότερα άτομα στον οργανισμό. Ήταν ένα βασικό θέμα, το έβαζαν πάντα στις συζητήσεις. Μόνο αυτό τους ενδιέφερε? Όχι, και την κατάσταση στη γραμμή, βεβαίως. Πάντα τους ενδιέφερε η κατάσταση που υπήρχε στη γραμμή. Άρα ζητήματα ασφάλειας είναι αυτά. Βεβαίως ήταν, αλλά βεβαίως συζητάγαμε θέματα ασφάλειας. Ωραία. Άρα σε σχέση με αυτά και σε σχέση με την αγωνία που είπατε ότι είχατε, εγώ αυτό κατάλαβα, ότι είχατε αγωνία για αυτά τα θέματα, τι μεταφέρατε στον Υπουργό και τι γινόταν για την αντιμετώπιση του? Μεταφέραμε και για το θέμα των προσλήψεων, ότι πρέπει να κάνουμε προσλήψεις και μόνιμες προσλήψεις στον οργανισμό. Σας είπα και πριν, και πέρασε ο νόμος αυτός στις αρχές του 2022, 49-03 του 2022, που δίνει τη δυνατότητα fast track διαδικασία να γίνει προσλήψη στον ΟΣΕ, γιατί με τον ΑΣΕΠ η προηγούμενη διαδικασία είχε κρατήσει 2-3 χρόνια για να έρθουν 24 άτομα στον οργανισμό. Και βεβαίως στη συνέχεια αυξήθηκε και η χρηματοδότηση του οργανισμού. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μάρτης, επειδή είχατε και την οικονομική διαχείριση, άρα φαντάζομαι ότι είχατε και μια εικόνα ή μια εποπτεία σε σχέση με τις θυγατρικές του ομίλου, άρα με την ΕΡΓΟΣΕ. Σε ό,τι αφορά αυτή την καρκινοβατούσα σύμβαση, την 717, είχατε, παρακολουθούσατε αυτές τις διαρκείς παρατάσεις? Τουλάχιστον για το διάστημα που ήμουν εγώ, όσον αφορά το εξάμεινο που εκτελούσα χρέη διευθύνων του Συμβούλου,
Όσον αφορά την 717-17, μια σύμβαση που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ προείσταται αυτή τη σύμβαση και το τεχνικό της Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ είχε την ευθύνη αυτή τη σύμβαση και αυτή υλοποιούσε. Εμείς αυτό που είχατε... είχαμε σαν ενημέρωση από την ΕΡΓΟΣΕ και είχαμε την ενημέρωση ήταν το πότε κάθε σύμβαση, το αποτέλεσμα της κάθε σύμβασης, δηλαδή είτε αυτό λέγεται σηματοδότηση είτε λέγεται DCS, σε ποιο χρονικό διάστημα θα τελείωνε. Δηλαδή, εγώ αυτό που γνώριζα το διάστημα του 20 που ήμουν, ότι το ETCS θα παραδονόταν στον Ιούνιο του 22. Αυτό είχαμε στείλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω τότε, που είχαμε στείλει σχετικό έγγραφο. Που εσείς πλέον είχατε φύγει. Εγώ γνώριζα το 20, είπα, που είχα την αρμοδιότητα να ελέγχω τεχνικά την ΕΡΓΟΣΕ. Λέω για τον Ιούνιο του 22. Ναι. Λέω για τον Ιούνιο του 22. Ναι. Εσείς είχατε φύγει. Είχα φύγει. Ωραία. Η αίσθηση όμως που είχατε από το 20 μέχρι το 22 είναι 2 χρόνια, δεν είναι μικρός χρόνος. Η αίσθηση που είχατε ότι τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει, ETCS δεν υπάρχει, όλα αυτά τα πράγματα σας δημιουργούσαν μία αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί το ανθρώπινο λάθος να μην έχει ασφαλιστικές δικλείδες και να... Να μπορούσα να φανταστώ αυτό το τραγικό συμβάν, όχι, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα σε ένα σιδηρόδρομο και ειδικά σε ένα ανοιχτό δίκτυο όπως ήταν το σιδηρόδρομο του ΟΣΕ, υπάρχουν συμβάντα που τα αντιμετωπίζεις καθημερινά, που μπορούν να συμβούν καθημερινά. Από εκεί και πέρα, επειδή συζητάμε συγκεκριμένα για τη τηλεδιοίκηση ή για το σύστημα TDCS, αυτό αφορούσε μόνο το κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Σπαθέ, της παλιάς Σπαθέ, Πάτα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Προμαχώνα-Στριμώνα. Δεν αφορούσε το υπόλοιπο δίκτυο του ΟΣΕ. ΟΣΕ έχει και άλλο δίκτυο που λειτουργεί χωρίς συστήματα. Για τη λειτουργία και για την όλη τη δικασία υπάρχει ο κανονισμός κυκλοφορίας του ΟΣΕ και αυτός πρέπει να εφαρμόζεται. Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, το κομμάτι που λειτουργεί μέχρι τη Δράμα τώρα, ή η πλατή Φλωρινά, δεν υπάρχει κάποια σηματοδότηση. Τα συστήματα υπάρχουν ούτως ώστε όταν υπάρξει κάποια αστοχία να μπορούν να την περιορίζουν. Βεβαίως. Είναι άλλο ο κανονισμός λειτουργίας και άλλο τα συστήματα. Κανονισμός κυκλοφορίας. Μια που εσείς πήγατε στο το 20. Η πλευρική σηματοδότηση στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη τίθεται εκτός λειτουργίας τον Ιούνιο του 19. Όταν αναλάβατε, το ξέρατε αυτό, σας ενημέρωσαν? Εννοείται για τη φωτιά στο σταθμό Τζάχαρης. Ναι. Το είπα και πριν, νομίζω απάντησα και πριν, ότι ενημερώθηκα από αλληλογραφία που υπήρχε μεταξύ των διευθύνσεων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Και από αυτή την αλληλογραφία, εμείς τότε κάναμε το έργο ως ΟΣΕ να ανακατασκευάσουμε το κτίριο που κάηκε. Το κτίριο ανακατασκευάστηκε, παραδόθηκε τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, του 20. Και σαν κτηριακή υποδομή και τον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό. Κύριε Μάρτης, εδώ ένα σύστημα είχε τεθεί. Το σύστημα της σηματοδότησης. Ένα σύστημα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Ήταν ένα σύστημα κρίσιμο για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Ναι. Και μου λέτε ότι κατασκευάσατε το οίκημα. Αυτή ήταν η δουλειά του ΟΣΕ και το σύστημα θα κατασκευαζόταν. Το σύστημα θα δημιουργόταν από την 717. Σας ρωτώ λοιπόν. Τη σηματοδότηση του κτιρίου. Και μάλιστα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Κατά τη διάρκεια τη δική σα θητεία. Ναι. Και ενώ εσείς ήσασταν εκεί. Και αυτές οι εκκρεμότητες δεν έκλειναν, αλλά αντιθέτως διαρκούσαν. Αυτό τι ενέργειες δικές σας πυροδοτούσε? Τι κάνατε ούτως ώστε αυτή η εκκρεμότητα, η οποία δεν ήταν μια αδιάφορη και ουδέτερη εκκρεμότητα, κρίσιμη εκκρεμότητα. Δεν ήταν αδιάφορη η εκκρεμότητα. Ωραία. Έγγραφα δικά σας προς την ΕΡΓΟΣΕ? Υπήρχε εσωτερική αλληλογραφία δική σας προς τον Υπουργό, στον οποίο να λέτε αγαπητέ προϊστάμενε ή αγαπητέ Κώστα, εδώ έχουμε 5 ζητήματα, μπορεί αύριο να έχουμε με τοπική σύγκρουση, όπως έλεγε για άλλα θέματα σε επιστολή του ο κύριος Κατσιούλης, όπως έλεγαν οι συνδικαλιστές στα εξώδικά τους? Υπάρχει ένα τέτοιο δικό σας έγγραφο δεν στα υπάρχει, διάρκεια δεν της διετούς θητείας σας που δεν να εκφράζει έγγραφο. Να ολοκληρώσω. Ναι. Που να εκφράζει αυτή την αγωνία
την οποία μου περιγράψατε για την ασφάλεια. Δεν υπάρχει δικό μου έγγραφο προς το Υπουργείο που να εκφράζει κάτι τέτοιο. Τα δικά μου έγγραφα στο Υπουργείο έχουν να κάνουν όσον αφορά την ενημέρωση των έργων, την έκανε η Εργοσέ. Εμείς πέραμε την ενημέρωση των έργων με την Εργοσέ και τη στέλναμε στο Υπουργείο. Για δε μετά το 2021-2022 μέχρι το 2035-2022 που είναι στον οργανισμό, αφορούσε μόνο ό,τι αφορά το οικονομικό και το διοικητικό κομμάτι. Ωραία. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Άκουσα αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν οι προσλήψεις, οι οποίες πρέπει να ξέρετε ότι είτε αφορά μόνιμες θέσεις, είτε αφορά θέσεις που αφορούν παροχή έργου, έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Το να επικαλείστε ότι εδώ δεν είχαμε μόνιμες θέσεις, άρα δεν είχαμε ΑΣΕΠ, άρα δεν είχαμε συνθήκες δημοσιότητας, είναι κάτι που δεν σας τιμά, γιατί είστε δημόσιος λειτουργός, εν ενεργεία δημόσιος λειτουργός. Άρα θα σας έλεγα, δεν είμαι σε θέση να συμβουλεύω κανέναν, να μην το ξαναπείτε αυτό δημόσια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι. Εσείς ούτε λίγο ούτε πολύ μας αφήσατε να εννοηθεί ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία που αφορούσε τα παιδιά των εργαζόμενων και την εξυπηρέτησή τους. Αυτό θέλετε να πείτε ή εγώ εδώ παρερμήνευσα τι είπατε? Εγώ σας είπα ποια ήταν η διαδικασία όταν έκανα εγώ μέχρι το 2022 κάποιες προσλήψεις με μπλοκάκια. Σας είπα ότι ήταν εισήγηση της υπηρεσίας για παιδιά που είχαν δουλέψει από τον ΑΕΔ στις τεχνικές υπηρεσίες και μετά έγινε μια διαδικασία την άνοιξη του 2022, λίγο πριν φύγω, όσον αφορά τους κλειδούχους. Αναφερθήκατε στους εργαζόμενους. Και είπα ότι το γνώριζαν όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Και γνώριζαν βεβαίως. Και ότι από εκείνους ερχόντουσαν κατά κάποιο τρόπο υποψήφοι εργαζόμενοι. Οι προτάσεις. Επιμένετε σε αυτό? Ερχόντουσαν μόνο από εργαζόμενους προτάσεις? Όχι, ερχόντουσαν και από τη διοίκηση προτάσεις? Οι προτάσεις ερχόντουσαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις. Από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΣΕ, του ΟΣΕ, του ΟΣΕ, του ΟΣΕ. Του ΟΣΕ. Άρα ένας διευθυντής είχε ένα βαφτισιμιό, ένα θείο, έναν αδερφό και τον έφερνε? Αυτό ήτανε? Δεν ξέρω αν ήταν αυτό και δεν ήταν αυτό. Τι σημασία ήταν? Έχει ότι όχι, με αυτές τις θέσεις. Πρέπει να μας το περιγράψετε. Σημασία έχει ότι με αυτές τις θέσεις και με αυτόν τον τρόπο. Ήσασταν αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση. Οφείλετε να γνωρίζετε από πού κατευθύνονται αυτές οι προτάσεις. Και με τι κίνητρα έρχονται αυτές οι προτάσεις. Ακούστε, κύριε Μάρτης. Εγώ ανήκω στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και δέχομαι καθημερινή επίκριση από τους εκλογείς και από την ελληνική κοινωνία για το πελατειακό σύστημα και τις ρουσφετολογικές προσλήψεις. Και δίνω κάθε μέρα απαντήσεις που αφορούν τη συνείδησή μου. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί για δικά σας φάλματα δεν θα απολογηθώ εγώ. Και σας παρακαλώ πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για το με ποια διαδικασία με εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων αυτές τις προτάσεις. Με εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων. Και εγώ σας ρωτώ, ένας διευθυντής του ΟΣΕ ερχόταν και σας έφερνε ονόματα σε χαρτιά και εσείς τα κάνατε δεκτά? Είχαν φτιαχτεί, υπήρχε απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου, είχαν φτιαχτεί επιτροπές, γινόταν προτάσεις, έγινε αξιολόγηση. Τι επιτροπές, κύριε Μάρτης? Η επιτροπή που θα έκανε την αξιολόγηση αυτών των βιογραφικών. Ποιος την σύστηνε αυτή την επιτροπή? Αν θυμάμαι καλά τώρα, ή του είχε στήσει ο διευθύνων ή ήταν από την απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Ποιος ήταν επικεφαλής αυτής της επιτροπής? Σε αυτή την επιτροπή θυμάμαι ότι συμμετείχαν, ήταν διευθυντές, δεν θυμάμαι ποιος ήταν επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Να θυμηθώ τώρα ποιος είναι επικεφαλής ακριβώς στην επιτροπή, βέβαια, δεν έχω πρόκειται. Βέβαια, βέβαια να θυμηθείτε. Να θυμηθείτε και πολύ ακριβώς. Και να μας πείτε όλα τα ονόματα, κύριε Μάρτης. Όλα τα ονόματα να μας πείτε. Οι αρμόδιοι διευθυντές ήταν οι διευθυντές. Δεν θα γίνομαι εμείς εδώ μαυρογιαλούροι. Την ξέρετε πήγε, την ταινία? Και πήγε και την ξέρετε την ταινία, κύριε Μάρτης? Και πήγε και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Την ταινία την ξέρετε? Την γνωρίζω. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα σας λέω και πάλι όμως, ωραία, η παροχή υπηρεσίας ήταν για συγκεκριμένο έργο και συγκεκριμένο χρόνο. Τα ονόματα που σας πρότειναν, αυτά πώς γινόντουσαν? Εγγράφως δεν γινόντουσαν, κύριε Μάρτης? Δεν είχατε εισηγήσεις? Υπήρχαν αποφάσεις και εισηγήσεις από τις διευθύνσεις. Θα μας τις φέρετε όλες στην Επιτροπή, κύριε Μάρτης. Όλες αυτές τις εισηγήσεις της Επιτροπής και όλα τα ονόματα. Όλες τις προτάσεις
και ποιους πήρατε από αυτές τις προτάσεις και με ποια διαδικασία επιλέξατε. Αν σας έφεραν 20 και επιλέξατε 15, με ποια διαδικασία τους επιλέξατε. Και τα χαρακτηριστικά αυτών των 20. Πού γεννήθηκαν, τι σπουδές είχαν, ποιοι ήταν. Όλα, κύριε Μάρτης. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο υλικό για την Επιτροπή μας. Και θέλω επίσης να παρακαλέσω, κύριε Μάρτης, να μας ενημερώσει ο κύριος Τερεζάκης εάν πληρώθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των δύο καθηγητών και τα ποσά που εκταμιεύτηκαν από τον οργανισμό για τις αμοιβές των πανεπιστημιακών. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ και πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να σταθούμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι του ΟΣΕ. Yes. Ήταν ελληματικός ο ΟΣΕ. Δεν μιλά για τα χρέη από το παρελθόν. Ναι, ναι, όχι. Αυτά που διαγράψατε τα 20 δισεκατομμύρια. 12. Τα 12, ναι. Ήταν κάθε χρόνο ο ΟΣΕ περίπου προϋπολογιστικά. Ήταν μέχρι και το 20 που ήμουν εγώ. Το 20 δεν ήταν ελληματικός. Μέχρι και το 20 ήταν γύρω στα 15 με 18 εκατομμύρια μείον. Το αυτό 20, όμως, 20, 21, 22, 21 πώς ήταν εσείς? Αν θυμάμαι ήταν μείον, το 20 ήταν ισοσκελισμένος και το 21 ήταν για κάποιο λίγο, δεν θυμάμαι, μείον 10 κάπου εκεί. Αν μάλιστα. Αυτά τα 15, δηλαδή το έλλειμμα. Υπήρχε, γιατί υπήρχε ένα μαξιλαρέ, υπήρχε, ναι, ένα απόθεμα οικονομικό. Σύμφωνα, δεν θέλω το πολύ στενό οικονομικό, ναι, απλώς τις πηγές. Παίρνατε 45 εκατομμύρια από την κρατική ενίσχυση, 37 μισθοδοσία και 8 η φύλαξη, ήταν τα 45 εκατομμύρια. Και παίρνει και 15 με 17 εκατομμύρια από το φύλαξη καθαριότητα μαζί, ναι. Ναι, φύλαξη καθαριότητα, εντάξει, ναι. Και παίρνατε και 15 με 17 εκατομμύρια από τους εταιρείες που χρησιμοποιούσαν το δίκτυο του ΟΣΕ. Η συντήρηση πόσο είχε του δικτύου, τι κονδύλι του δικτύου απορροφούσε? Η συντήρηση του δικτύου χρειαζόταν περίπου, για τη συντήρηση του δικτύου, από το ελάχιστο, νομίζω, 15 με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Επί της ουσίας, δηλαδή, τα χρήματα που λείπανε και ήταν έλλειμμα, ήταν τη συντήρηση του δικτύου. Βεβαίως. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως. Εσείς τι αιτήσεις κάνετε προς την κυβέρνηση? Γινόταν όμως συντήρηση. Άλλο λόγο, ναι. Ναι. Δεν θέλω να αφήσω. Εσείς τα αιτήματα τα οποία κάνετε από την κυβέρνηση για χρηματοδότηση κάθε χρόνο προς τον κρατικό προϋπολογισμό όσον αφορά τη συντήρηση, τι κονδύλι ζητάγατε? Τα αιτήματα που κάνει ένας δημόσιος οργανισμός τα κάνει μέσω προϋπολογισμού. Μέσω προϋπολογισμού, αυτό λέω. Ήταν 37 η μισθοδοσία, 8 η φύλαξη καθαριότητα. Ζητούσαμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Τι ζητάγατε δηλαδή? Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, είχαμε ζητήσει να ήταν η αύξηση να διπλασιαζόταν περίπου η κρατική χρηματοδότηση. 90 εκατομμύρια. 90 εκατομμύρια. Και η απόφαση που είχε πάρθει, το αίτημα που ικανοποιήθηκε το 2022, ήταν στα 75 εκατομμύρια. Δηλαδή μια αύξηση 30 εκατομμυρίων περίπου τη κρατική χρηματοδότηση. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή λειψή χρηματοδότηση όσον αφορά τη συντήρηση. Χρηματοδότηση που δεν κάνει τη συντήρηση του δικτύου. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να γνώσετε εκπτώσεις στη συντήρηση. Αντί να επισκευάσουμε άμεσα, καθυστερούσανε. Αντί να είναι ολοκληρωμένη η επισκευή, γινόταν πρόχειρα, ας το πω έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε έκπτωση στη συντήρηση του δικτύου. Δεύτερον, τα συστήματα ασφαλείας, εγώ δεν σας συμβάζει, δεν τις παρακολουθούσατε, έχετε και πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να ξέρετε πότε εγκαταστάθηκαν τα διάφορα συστήματα. Αλλά γνωρίζετε όμως εκ της θέσης ότι δεν λειτουργούσαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Βεβαίως. Παρά τις αλλεπάλληλες συμβάσεις. Έχουμε λοιπόν λειψή συντήρηση, μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και ένα προσωπικό το οποίο πόσο ήταν όταν ήσασταν εσείς? Όταν ξεκίνησα το 20 ήταν γύρω στα 1.140 άτομα. Το 22 που έφυγα νομίζω ότι είχαν φτάσει στα 900, είχαν πέσει στα 900, 880 την ημέρα που έφυγα. Και σήμερα 630. Ναι. Δηλαδή μια γεωμετρική μείωση. Σας είπα ότι το χρόνο έφευγαν 110 με 150. Λόγω συνταξιοδοτήσεων. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, ναι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε συντήρηση ολοκληρωμένη, δεν έχουμε συστήματα ασφαλείας, το προσωπικό συνεχώς μειωνότανε.
Άρα λοιπόν δεν καλύπτεται το οργανόγραμμα. Και τα 900 άτομα που λέγατε εσείς είναι λιγότερο από το μισό που προέβλεπε το οργανόγραμμα τους, έτσι δεν είναι? 2097 θυμάμαι καλά προέβλεπε το οργανόγραμμα. Ναι. Άρα τα 930-900 τόσα είναι λιγότερο από το όταν μισό. Όταν ξεκίνησε ήταν λίγο πάνω από τη μέση και μετά ήταν λίγο κάτω από τη μέση. 90%. Άρα λοιπόν αυτό δεν δημιουργεί εκ των πραγμάτων από τη στιγμή που το ανθρώπινο δυναμικό παίζει σημαίνοντα ρόλο όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα για την ασφάλεια. Δεν δημιουργεί προβλήματα στην ασφάλεια συνολικά των σιδηροδρομικών μεταφορών? Να σου πω, δημιουργούσε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή, τι εννοώ προβλήματα? Όταν έχεις λιγότερους σταθμάρχες, έχεις λιγότερους σταθμούς ανοιχτούς. Αυτό το λέτε εσείς λειτουργία, εγώ το λέω ασφάλεια. Όταν έχεις λιγότερους σταθμούς ανοιχτούς, επειδή η κίνηση στον ΟΣΕ γίνεται με τους σταθμάρχες, δηλαδή από σταθμό σε σταθμό που υπάρχει σταθμάρχης, έχεις λιγότερη χωρητικότητα στο δίκτυο. Είχαμε αιτήματα από τους παρόχους για αύξηση χωρητικότητας και δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτή τη χωρητικότητα γιατί δεν υπήρχε το προσωπικό για να αυξήσουμε αυτή τη χωρητικότητα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα στη λειτουργία κυρίως του οργανισμού. Να συνεννοηθούμε όμως, γιατί εντάξει, τώρα να αρχίσουμε τις τεχνικές ορολογίες περί χωρητικότητας και μείωση της χωρητικότητας. Σημαίνει λοιπόν ότι ο ΣΕ δεν είχε το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορούν να δρομολογούνται περισσότερα τρένα, να είναι περισσότερα τα δρομολόγια. Και βεβαίως δούλευε με βάση το minimum επί της ουσίας το δίκτυο. Ναι. Αυτό δεν δημιουργούσε προβλήματα φθοράς στους εργαζόμενους, δεν δημιουργούσε προβλήματα κόπος, προβλήματα εντατικοποίησης. Υπήρχε και πρόβλημα κόπος και εντατικοποίηση εργασίας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν και τα συστήματα, δεν είναι πιο πιθανό να γίνει κάποιο μεγάλο, να συμβεί κάποιο ατύχημα? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει λογικά. Ναι. Λογικά σκεπτόμενος βγαίνει. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και υπήρχαν και αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις των συνδικάτων για το προσωπικό, για την ασφάλεια ή προειδοποίηση ότι θα υπάρχει πρόβλημα με ένα ατύχημα μεγάλο. Για αύξηση του προσωπικού βέβαια. Πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, αλλά και σωστό ήταν αυτό το αίτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως τι μέτρα λαμβάνατε εσείς? Από τη στιγμή που είχατε δεμένα τα χέρια επί της ουσίας. Από τη μια ήταν η Εργοσέ, η οποία προχωρούσε έτσι όπως προχωρούσε καρκινοβατώντας τις συμβάσεις. Από την άλλη ήταν το Υπουργείο, το οποίο δεν ενέκρινε. Ή ο ΑΣΕ που καθυστερούσε τόσο πολύ να εγκρίνει τις προσλήψεις. Χτυπήσατε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου ότι εδώ πέρα θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Σας είπα ότι κάναμε όλες τις απαραίτητες συνέργειες που μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να ανοίξουμε τον οργανισμό να μπορεί να προσλάβει προσωπικό και να προσλάβει και μόνιμο προσωπικό. Και μόλις δεν είχαμε άλλη δυνατότητα, τότε προχωρήσαμε σε κάποιες προσλήψεις παροχής υπηρεσίας. Παροχής υπηρεσίας με μπλοκάκια. Με μπλοκάκια. Προσωπικού δηλαδή, το οποίο δεν είχε την τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί όπως ένα μόνιμο προσωπικό εκπαιδευμένο. Όχι, αλλά εάν έπηγε, για τη θέση που ανέλαβε το κάθε ένας από αυτούς, εκπαιδεύτηκε και είχε την ανάλογη εκπαίδευση που θα είχε και ένας μόνιμος. Επί της ουσίας λοιπόν η εκπαίδευση του σταθμάρχη, εγώ δεν μιλάω αν μετάταξη ήταν νόμιμη, ναι, του σταθμάρχη ήταν κατάλληλη, θεωρείτε? Ήταν η εκπαίδευση που ορίζεται από τους κανονισμούς και από το πρόγραμμα τυπικό, σπουδών. Εντάξει, και από το πρόγραμμα σπουδών. Γνωρίζετε, πολύ καλά, πολύ καλά. Άλλο ο τύπος, άλλο η ουσία. Εδώ δεν του δίνεις να διαχειριστεί μια μηχανή και να πεις ότι κάνει ένα λάθος, άντε το πολύ πολύ αργία χρηστή μηχανή. Εδώ του δίνεις να διαχειριστεί ανθρώπους μέσω της μεταφοράς και της ασφαλειάς τους. Ναι. Αυτό μπορεί να το παίξει κοροναγράμματα εάν δεν έχει πρώτα μια πρακτική εμπειρία επί του ζητήματος, επί του πεδίου, χωρίς να είναι ο κύριος υπεύθυνος. Γιατί αμέσως ο συγκεκριμένος σταθμάρχης μέσα σε 8 μήνες λιγότερο από την εκπαίδευσή του έγινε σταθμάρχης στη Λάρισα και μόνο του σε βάρδια. Το πρόγραμμα σπουδών προέβλεπε πρακτική εκπαίδευση. Σας είπα και πριν πόσες ώρες ήταν η πρόβλεψη αυτή που υπήρχε στο πρόγραμμα σπουδών των σταθμαρχών και ήταν γενικά για όποιον ήταν να γίνει σταθμάρχης. Σίγουρα, σίγουρα όμως όταν κάποιος έχει μεγαλύτερη εμπειρία είναι καλύτερα. Και τότε η Επιτροπή Γεραπετρίτη γιατί λέει ότι η εκπαίδευση που είχαν δεν επαρκούσε, ήταν ανεπαρκέστατη και ότι προτείνουν και μια σειρά μέτρα να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο ο μοναδικός, ήταν και άλλοι από τη σειρά που αποφύτησαν τότε που υπήρχαν ζητήματα.
όπως εκτιμάει η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το γράφει. Εγώ ξέρω ότι από την ενημέρωση που έχω από τον ΟΣΕ, γιατί σας είπα τότε που έγινε η εκπαίδευση, δεν ήμουν εκεί των σταθμαρχών, αλλά από την ενημέρωση που έχω, η εκπαίδευση έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Όπως έχει εγκριθεί από τους κανονισμούς και από τη ΡΑΣ. Υπάρχει στον κανονισμό και στη ΡΑΣ. Δηλαδή να κρατείται ο τύπος και όχι ουσία. Και στο όνομα του τύπου μπορεί να υπονομεύεται και ουσία. Σας είπα και πριν ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχει κάποιος σε ένα τομέα δουλειάς, τόσο για μένα είναι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Με καλύπτει αυτό που λέτε. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την εικόνα. Με την προβληματική εικόνα που παρουσιάζεται ως ΕΕ. Από την άλλη τη μεριά έχουμε και ορισμένα προβληματικά δίπολα. Προβληματικό δίπολο ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι θυγατρική του ΟΣΕ, τυπικά. Ουσιαστικά είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία όμως, που δεν λογοδοτεί στον ΟΣΕ. Εσείς το έχετε δει και σε άλλες, μια και στην οικονομολόγος. Ξέρετε πολλές θυγατρικές που να μην λογοδοτούν στη μητρική τους και να μην μπορεί να παρεύει η μητρική στη θυγατρική? Όχι, στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό. Στον ιδιωτικό τομέα, αν είσαι θυγατρική, λογοδοτείς και διορίζεις το ειδικό συμβούλιο και έχεις τα πάντα από τη μητρική εταιρεία και στο, αλλά και στο υπόλοιπο. Το ότι η ΕΡΓΟΣΕ ήταν τύπης θυγατρική του ΟΣΕ και κατ' ουσίαν ήταν μια ξεχωριστή δέκο του Υπουργείου, όπως και μετέπειτα έγινε. Λίγο πριν το συμβάν, νομίζω είχε περάσει και ένας νόμος που το νόμος την όριζε. Διαχωρισμός. Υπήρχε διαχωρισμός και την όριζε. Ανεξάρτητη εταιρεία. Ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Έτσι ήταν όμως τότε. Έτσι ήταν, και ήταν λειτουργικό αυτό, κατά τη γνώμη σας τώρα. Έτσι κατά ήταν, το ξέρω. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν ήταν λειτουργικό. Κατά την προσωπική μου άποψη, λειτουργικό είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τώρα. Δηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ να είναι εντός του ΟΣΕ, να είναι μία εταιρεία και όχι δύο εταιρείες. Και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας, και αναφορμή μια προηγούμενη ερώτηση. Σε σχέση με το κατά πόσο μπορούσε να παρέμβει ο ΟΣΕ για να επιταχύνει εργασίες επισκευής, ανάταξης σε κομμάτια τα οποία ήταν κρίσιμα. Ναι. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να παρέμβει ο ΟΣΕ. Εκτελούσε η ΕΡΓΟΣΕ με βάση τους δικούς του ρυθμούς και τις δικές προτεραιότητες, αγνοώντας τις προτεραιότητες του διαχειριστή δικτύου. Εκτελούσε η ΕΡΓΟΣΕ με βάση τον προγραμματισμό που το δικό της. Ναι. Και άμα συνέβαινε κάτι έκτακτο, δεν το παίρνει υπόψη και μπορεί να ήταν σημαντικό. Εντάξει, άμα ήταν σημαντικό, νομίζω ότι ενημερωνόταν και το λάβανε υπόψη. Δεν ήταν... Δηλαδή το ζήτημα με τη ζάχαρη λοιπόν, που ήταν σημαντικό από ό,τι φαίνεται, πήγαινε με βάση την τυπική διαδικασία εκτέλεσης της 717. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ο ΣΕ να της πει ΕΡΓΟΣΕ τρέξε μου αυτό γιατί το θεωρώ σημαντικό? Όχι, αυτό που ζητούσε ο ΣΕ και νομίζω όλα τα στελέχη πέρασαν από τότε ο ΣΕ κατά καιρούς πάντα ζητούσε είναι την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των έργων. Καλά, η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι γεγονός ότι άλλο αυτό. Αλλά το ότι να της πει το ότι υπήρχαν ανοιχτές... άλλαξε τις προτεραιότητες και λύσε με αυτό το ζήτημα άμεσα, δεν μπορούσε να το κάνει. Το ότι υπήρχαν ανοιχτές συμβάσεις στο δίκτυο, ανοιχτές συμβάσεις σε ένα δίκτυο που λειτουργούσε, είναι τεράστιο πρόβλημα για να μπορεί ο ΣΕ να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ότι υπήρχαν αυτές οι ανοιχτές συμβάσεις. Εγώ θυμάμαι ότι στη θητεία μου είχα δεχτεί αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων σας ότι δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ούτε ένα σανσέρ, για παράδειγμα, γιατί στο σημείο εκείνο που να υπήρχε μια ανοιχτή σύμβαση που είχε κατασκευάσει τον σανσέρ. Άρα θα έπρεπε να το ζητήσουμε από την ΕΡΓΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ να το ζητήσει από το εργολάβο για να κατασκευάσει τον σανσέρ. Φανταστείτε λοιπόν πιο σωματικά ζητήματα με αυτά που λέτε. Εσείς πάλι ως οικονομολόγος θα έχετε κάνει οικονομικοτεχνικές μελέτες. Θα δεχόσασταν ποτέ οικονομοτεχνική μελέτη που για ένα ενιαίο αντικείμενο να έχει ξεχωριστές συμβάσεις και με διαφορετικές εταιρείες που μπορεί να είναι η τεχνολογία τους να διαφέρει, να μην είναι τόσο συμβατή? Δεν ξέρω για ποια οικονομοτεχνική μελέτη μιλάτε. Το καλύτερο είναι το αντικείμενο να είναι ενιαία και ο ανάδοχος να είναι ένας για να έχεις να κάνεις όσο να τον... Να δίνει λόγο αυτό ώστε να τον. Η ΕΡΓΟΣΕ τότε γιατί ακολούθησε διαφορετική τακτική των τμηματικών αναθέσεων και σε διαφορετικές εταιρείες τεχνογνωσίας? Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί το λένε όμως η Επιτροπή Γεραπετρίτη μέσα ότι για να εξυπηρετεί
τις αντιμαχόμενες επιχειρήσεις και τα σχέδιά τους. Δεύτερο δίπολο προβληματικό ήταν η σχέση ΟΣΕ-ΓΕΟΣΕ. ΟΣΕ-ΓΕΟΣΕ είχε την ανάπτυξη, είχε την, μάλλον την εκμετάλλευση των ακινήτων του ΟΣΕ. Και του τροχαίου υλικού. Και είχε στην κατοχή του τροχαίο υλικό. Που τον νίκιαζε στην... Που τον νίκιαζε στην Hellenic Train. Νομίζω ότι πιο πολύ πρόβλημα ήταν το τροχαίο υλικό. Να, για το τροχαίο υλικό μιλάω, δεν μιλάω για το... Κατάλληλο. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι το τροχαίο υλικό έφυγε με τον νόμο του 11 τότε από τον ΟΣΕ και πήγε σε μια εταιρεία στην ΕΣΤΗ. Αυτό που κατά προσωπική μου πάντα, η προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι είναι λάθος, ήταν η αποκρατικοποίηση της ΕΣΤΗ. Κατ' ουσίαν έδωσε τη δυνατότητα στη Hellenic Train, όταν έγινε η αποκρατικοποίηση, η Τρενοσέ τότε και πήρε και την ΕΣΤΗ, να έχει και τη διαχείριση του τροχαίου υλικού. Που σύμφωνα με τον νομοθέτη του 11, παρότι έφυγε από τον ΟΣΕ τροχαίο υλικό, δεν θα έπρεπε να την έχει. Γιατί η ΓΕΟΣΕ ήταν άμεσα εξαρτημένη από τη Hellenic Train. Οπότε ελεγχτής δηλαδή, και ελεγχόμενος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Η διαθεσιμότητα των σειρμών, το να φτιαχτεί κάποιος σειρμός, το να φτιαχτεί μια μηχανή, έπρεπε να το αποφασίσει η Hellenic Train. Αυτό δεν είναι δυνατότητα στο να ανοίξει και η αγορά, όπως ήταν και η αρχική βούληση του νομοθέτη, πιστεύω. Και η ίδια πιστοποιούσε ότι έκανε τις απαραίτητες εργασίες. Δηλαδή. Άρα δηλαδή ελεγχτός και ελεγχόμενος το ίδιο πρόσωπο. Θεωρώ ότι η αποκρατικοποίηση εστί ήταν λάθος. Και τη Τρενοσέ ιδιωτικοποίηση. Εντάξει, η Τρενοσέ ιδιωτικοποίηση ήταν σε μια άλλη λογική, στο να ανοίξει η αγορά των σιδηροδρόμων, των πάροχων υπηρεσία. Αλλά σας είπα πάλι, αυτό που δεν βοήθησε στο να γίνει αυτό ήταν η μετέπειτα, την επόμενη χρονιά που έγινε, που ήταν η υποκρατικοποίηση σε ΕΣΤΗ. Τη ΕΣΤΗ που την πήρε η Τρενοσέ. Γιατί έρχονταν, για παράδειγμα, στον ΟΣΕ ιδιωτικές εταιρείες και έλεγαν ότι ζητάμε τροχαίο υλικό και δεν μπορούμε να πάρουμε τροχαίο υλικό. Γιατί δεν υπήρχε τροχαίο υλικό να πάρουν. Και πέρα από το ζήτημα το ποιος παίρναν το τροχαίο υλικό, που το έχει κατά αποκλειστικότητα πλέον η Τρενοσέ, την συντήρηση και τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, γιατί εδώ μας είπαν σχεδόν όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ, ότι ενώ είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα GSMR και ATCS, αυτά που αφορούν το δίκτυο, στο τροχαίο υλικό, είτε είχαν εγκατασταθεί, είτε δεν είχαν πάρει άδεια, είτε δεν τα λειτουργούσαν. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγμή που μιλάμε για ασφάλεια, να υπάρχουν τα συστήματα και να μην χρησιμοποιούνται ή να μην τα λειτουργούν. Όχι, λογικό δεν είναι. Και αυτό έχει να κάνει, είναι απόρρια αυτό που σας είπα και πριν, τις σχέσεις της ΓΕΟΣΕ με τη Hellenic Train. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έπρεπε να το κάνει αυτό η Hellenic Train ή έπρεπε να το κάνει και η ΓΕΟΣΕ, που ήταν ο ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού. Οπότε, δηλαδή, η ύπαρξη ξεχωριστών εταιριών με αντικρουόμενα συμφέροντα δημιουργούσαν προβλήματα, η μη ανάπτυξη των δικτύων προβλήματα, το λοιπές προσωπικό προβλήματα. Άρα, είχαμε δηλαδή να κάνουμε μια βόμβα που δεν ξέραμε το πότε θα σκάσει, δηλαδή. Και δυστυχώς έσκασε στις 28 του Φλεβάρι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Λόγο τώρα και στον κύριο Δημητριάδη από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Μάτση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκουσα από εσάς να λέτε ότι υπήρχε μείωση προσωπικού επί των ημερών, έτσι, σωστά. Εμείς είστε εξοδότης, ναι. Πού οφείλονται αυτή η μείωση, δεν υπήρχε αντικατάσταση, πρόβλεψη για αντικατάσταση, δεν υπήρχε. Όχι. Για ποιο λόγο. Πρόβλεψη. Δεν μπορούσε να γίνει κάποιο μηχανισμό να υπάρξει κάποια αντικατάσταση λόγω του μόνιμου προσωπικού. Εγκαίρος. Για να πάρει μόνιμο προσωπικό ο ΟΣΕ, κάθε χρόνο όλοι οι οργανισμοί αιτούνται στα υπουργεία που ανήκουν το προσωπικό που θέλουν, που χρειάζονται να πάρουν. Και στη συνέχεια το κάθε υπουργείο στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών το σύνολο του προσωπικού και αποφασίζεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σε ποιον οργανισμό και πόσο προσωπικό θα παρθεί κάθε χρονιά. Αν θυμάστε από τους μνημονιακούς νόμους, στην αρχή υπήρχε το 1:5 και μετά από τους μνημονιακούς νόμους υπήρχε το 1:1. Για δε με μια εγκύκλιο που έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια, κάθε εταιρεία για να
Για να υποβάλει αίτημα για πρόσληψη προσωπικού θα πρέπει να έχει κάνει και ψηφιακό οργανόγραμμα. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν είχε ΟΣΕ και κάναμε το 2020 και ξεκινήσαμε να υποβάλουμε αιτήματα τον Ιούνιο του 2021, ήταν το πρώτο αίτημα που υποβάλαμε και εγκρίθηκαν 117 θέσεις. Η λογική των 117 θέσεων τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν του 1 προς 1 κατ' ουσίαν. Δηλαδή 120-110 θα έφευγαν εκείνη τη χρονιά περίπου, 117 θα προσλαμβάναμε, θα είχαμε έγκριση να προσλάβουμε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μείωση, επειδή υπήρχε πρόβλημα στην εξοδοτήσεων. Θέλω να ρωτήσω, ο συνδυασμός μειωμένου προσωπικού και μια εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημιούργησε κενά ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Για σας, κατά την άποψή σας. Απάντησα και εμείς στον κύριο Καθανασόπουλο, θεωρώ ότι δημιουργούσε θέματα στη λειτουργία. Δεν νομίζω ότι ήταν θέματα που μπορούσε να δημιουργήσει θέματα ασφαλείας. Το Υπουργείο γνώριζε για όλη αυτή την κατάσταση, ενημερώνοντα τακτικά, βασικά, ο αρμόδιος υπουργός, για όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε. Για το προσωπικό του ΟΣΕ, βεβαίως γνώριζε το Υπουργείο. Άρα λοιπόν είπατε ότι ήταν θέμα Υπουργείου. Γινόταν εισήγηση προς το Υπουργείο και στην ίδια του Υπουργείου Συμβούλου. Ναι. Κάθε φορέας, οι φορείς όλοι στο Υπουργείο που ανήκουν στέλνουν τα αιτήματά τους για το προσωπικό. Εσείς λοιπόν προσπαθούσατε να το καλύψετε με μπλοκάκι, έτσι, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όταν φτάσαμε στο περίπτωση που δεν θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί ο οργανισμός και πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Η οποία επιλογή, σας ρώτησε κυρία Αποστολάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς γινόταν η επιλογή, γινόταν με εισηγήσεις αρμοδίων διευθύνσεων. Ήταν βάσει βιογραφικού, ήταν βάσει προϋπηρεσίας, ήταν βάσει κάποιων γνώσεων. Πώς γινόταν αυτή η επιλογή, βασικά. Δηλαδή, όταν κάποιος έλεγε, τι έχω 10 άτομα που έχουν προϋπηρεσία στο σιδηρόδρομο, πώς γινόταν αυτή η επιλογή. Σας είπα για τις τεχνικές, για μια τεχνική διεύθυνση που έγινε επί των ημερών μου. Ήταν παιδιά που είχαν δουλέψει στον οργανισμό σαν πρακτική εξάσκηση και μου ζήτησαν να συνεχίσουν να δουλεύουν με την παροχή υπηρεσίας, γιατί από την πρακτική είχαν εκπαιδευτεί κιόλας σε κάποια συστήματα τεχνικά. Αυτό αφορούσε τη διεύθυνση σιδηροδρομικών συστημάτων, τη DCSIC. Μετά όταν πήγαμε στην κυκλοφορία, σας είπα ότι ήταν εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης που έκαναν τη διαδικασία όλοι. Ένα άλλο θέμα ασφαλές που έχω ρωτήσει και στον κύριο Πατάκη και στον κύριο Τερεζάκη. Είναι το κλάδεμα των δέντρων κατά μήκος του σιδηροδρόμου. Οι οποίοι μου είχαν πει και οι δύο ότι είναι ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα ασφαλείας. Δηλαδή πρέπει να κλαδεύουν τακτικά τα δέντρα. Ο κύριος πατέρας μου είπε, ρωτώντας από εμένα, ότι επειδή υπήρχε, λέει, είναι θέμα κονδυλίων και θέμα αναδόχων βασικά, υπήρχε κάποια προτεραιοποίηση, γιατί δεν είχαν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Ο δε κύριος Τρεζάκης μου είπε ότι καμιά φορά καθυστερεί, διότι ακριβώς, λέει, καθυστερούν πάρα πολύ και οι συμβάσεις και ανάδοχοι. Πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά εδώ. Θέλω να ρωτήσω επί την ημερών σας, υπήρχε καθυστερήσεις στο κλάδεμα των δέντρων, γινόταν κανονικά ή υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις. Το δίκτυο του ΟΣΕ είναι αρκετά μεγάλο, το νομίζω είναι κοντά στα 2.000 χιλιόμετρα περίπου. Προτεραιοποίηση φαντάζομαι ότι θα εννοούσε ότι στις κεντρικές γραμμές ναι. γίνεται πιο άμεσα και πιο γρήγορα η κοπή των δέντρων. Πάντα υπήρχαν θέματα με τα δέντρα, κυρίως στις κακοκαιρίες. Οφείλω να ομολογήσω, αλλά νομίζω ότι και η αρμόδια διεύθυνση, η διεύθυνση συντήρησης γραμμής, αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες που είχαν κατά τόπου τα τμήματα γραμμής, βοηθούσαν στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πάντως ήταν ένα θέμα που απασχολούσε πάρα πολύ τον οργανισμό. Το οποίο είχε πρόβλημα, δηλαδή. Μας λέτε ότι σε κάποιες γραμμές, σε κάποια σημεία πρέπει να έχει πρόβλημα. Έτσι καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, ή όχι. Ναι, σε κάποια σημεία υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα. Το λέω γιατί ξέρετε, γιατί πρόσφατα, το ανέφερα και στους άλλους δύο μάρτυρες, είδα ένα βίντεο από το κανάλι Open, βασικά. Έχει στα μέσα ενώ προβλήθηκε. Και έδειχνε μία αμαξοστοιχεία να διέρχεται, να κινείται στο σιδηρόδρομο και από τα κλαδιά να μην βλέπουν καλά οι μηχανοδηγοί. Και δεν σας κρύβομαι, μου προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν το είδαμε, προβλημάτισε. Και απλώς θέλω να ρωτήσω πώς ακριβώς γίνεται το κλάδεμα, γιατί πραγματικά το να βλέπεις μια αμαξοστοιχεία να κινείται ουσιαστικά χωρίς να έχει περιορισμένη ορατότητα είναι πρόβλημα για μένα. Όταν το είδαμε, προβλημάτισε βασικά. Και αυτό το ρωτάω. Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω ρωτήσει και στους άλλους δύο μάρτυρες και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι βλέπω τελικά. Εγώ θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει την περίοδο που ήμουν και μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος, όπως είπα και πριν, είχα γυρίσει στο δίκτυο. Και είχα κυρίως να εντοπίσω αυτά τα προβλήματα για να επισημάνω στις αρμόδιες κατατόπους διευθύνσεις του ΟΣΕ ότι δεν μπορεί να υπάρχει το κλάδεμα των δέντρων να είναι πρόβλημα, να δημιουργεί πρόβλημα να χτυπάει το τρένο την ώρα που περνάει το τρένο στην ορατότητα των μηχανοδηγών. Ένα άλλο ζήτημα υπόθηκε και από πριν από άλλους συναδέλφους. Κάποιοι συνδικαλιστές ήταν εξώδικα και προειδοποιούσαν. Ένα τελευταίο που βγήκε μια ανακοίνωση 7 Φεβρουαρίου του 2023, η ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών, μιλούσε, έκανε λόγο για δυστύχημα που έρχεται. Και θέλω να ρωτήσω,
αυτοί οι άνθρωποι τι είδαν και τα είπαν αυτά εδώ. Είδαν κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο κύριος πατέρας μου είπε: εγώ δεν περίμενα τέτοιο δυστύχημα. Εσείς περιμένετε τέτοιο δυστύχημα να συμβεί? Όχι, το περιμένετε? Όχι, βέβαια, δεν νομίζω. Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι επαληθεύτηκαν και διαψευστήκατε όλοι οι υπόλοιποι? Τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλω να μου το πείτε. Τι προέβλεψαν βασικά? Δεν γνωρίζω ποιο εξωτικό. Είναι μια ανακοίνωση 7 Φεβρουαρίου του 2023, δέσκη σιδηροδρομικών. Την είχα φέρει στον κύριο πατέρα, είχα βγει μια ανακοίνωση και λέγανε μέσα ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται βασικά. Αυτό το έλεγαν ξεκάθαρα για να χύνουν κάποιοι, λέει, μετά κροκοδίλα δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Πραγματικά ήταν προφητικό και θα έλεγα ανατριχιαστικά προφητικό. Απλώς θέλω να ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι τι είδανε? Γιατί για να τα βλέπουν, για να τα λένε αυτά εδώ, κάτι είδανε. Κάτι προέβλεψαν βασικά. Δεν μπορεί να τα λέγανε στον αέρα. Εντάξει, ότι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί ειδικά τότε, από τα μέσα του 22 που έφυγα από την θέση αυτήν στο ΟΣΕ, δεν γνωρίζω μετά αν είχαν συμβεί κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα ή κάποια παραπάνω προβλήματα στο δίκτυο που τους είχαν οδηγήσει να έχουν αυτό το. Να είχαν αυτό το συμπέρασμα και αυτή την επιστολή. Το ότι ο κύριος Γιώσεπ Ντόμπελμπάουερ, ο επίτροπος των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, είχε έρθει στην Ελλάδα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και είχε πει ότι από το 2014 προειδοποιούσαμε την Ελλάδα με εκθέσεις για τα κενά ασφαλείας. Το γνωρίζετε βασικά? Έχετε υπόψη σας? Δεν το έχω υπόψη. Το λέω γιατί υπάρχει συνδυασία της Καθημερινής 7 Μαρτίου του 2023 που λέει ότι είχε. Θυμάμαι ότι είχε γίνει με τη διαδήλωση από Ευρωπαίο αξιωματούχο. Δεν έχω υπόψη τις προειδοποιήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Δεν το είχατε υπόψη σας. Μου κάνει όμως μεγάλη εντύπωση, επειδή ήσταν αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, λογικά δεν θα έπρεπε εσείς σε μια θέση ευθύνης που είστε να έχετε κάποια υπόψη σας, κάποιες προειδοποιήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εργαζομένου Σιδηροδρόμου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι θα πρέπει να έχετε υπόψη σας βασικά. Κάτι θα πρέπει να γνωρίζετε. Αυτό που ξέρω, το είπα και πριν νομίζω κάποια στιγμή, ότι ενημερώνομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΟΣΕ, μέσω του Υπουργείου πάντα, για την πορεία των έργων και την πορεία υλοποίησης των έργων. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε πότε θα ολοκληρωθεί το κάθε κομμάτι, γιατί όλα τα έργα που έκανε η ΕΡΓΟΣΕ ήταν χρηματοδοτούμενα. Όλα ήταν χρηματοδοτούμενα, ήταν όλα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και είχε πλήρη γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πότε θα ολοκληρωνόταν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώνονταν εν καιρός ή υπήρχαν καθυστερήσεις? Όχι, υπήρχαν καθυστερήσεις. Ναι. Αυτό που οφείλονταν στην ΕΡΓΟΣΕ, πού οφείλονταν αυτό? Αυτό οφειλόταν κυρίως στον τρόπο υλοποίησης των συμβάσεων. Τώρα δεν θέλω να πω αν οφειλόταν στην ΕΡΓΟΣΕ, γιατί δεν το γνωρίζω που οφειλόταν. Ναι. Αλλά όταν υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν καθυστερήσεις. Όταν είχαν ανοιχτές συμβάσεις στο δίκτυο από το 2006, το 2007, το 2014, υπήρχαν καθυστερήσεις. Την ΕΡΓΟΣΕ εσείς την υποπτεύατε? Δηλαδή στέλνατε κάποιες επιστολές, κάποια λογογραφία και τους λέγατε αν εκτελούν το στάση συμβάσεις ή όχι? Υπήρχε κάποια υποπτία? Γιατί είναι θεατρική του ΟΣΕ. Στον τρόπο εκτέλεσης των συμβάσεων όχι. Γιατί υπήρχε αλληλογραφία για διάφορα θέματα που είχαν να κάνει με την εκτέλεση των συμβάσεων, ναι. Στον τρόπο όμως εκτέλεσης των συμβάσεων όχι. Αυτό οφείλεται στο καταστατικό της ΕΡΓΟΣΕ που είναι διαφορετικό? Ναι. Και σε κάποια ανεξαρτησία που έχει? Γιατί ο κ. Στεξάκη κάτι τέτοιο μου απάντησε, ότι υπήρχε μια λειτουργική ανεξαρτησία κάποιων εξάρτητων. Κατ' ουσίαν η ΕΡΓΟΣΕ ήταν μια ξεχωριστή δέκο. Ναι. Ουσιαστικά το μοντέλο όμως ως ΕΡΓΟΣΕ δεν λειτουργήσε από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας. Δηλαδή καλύτερα ήταν ενιαίος ΟΣΕ, από ό,τι κατάλαβα. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η λάθος. Προσωπική μου άποψη, ότι αν ήταν ενιαίος ΟΣΕ, και νομίζω ότι τώρα θα γίνει μετά την πρόταση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ότι θα είναι πολύ καλύτερα οργανωτικά. Το έλεγα και τότε που ήμουν στον ΟΣΕ, δηλαδή αν ρωτήσετε. Και οι συνδικαλιστές που είχαμε συζητήσεις τότε, το έλεγα και από τότε, ότι η άποψή μου είναι ότι ο ΕΡΓΟΣΕ θα πρέπει να ήταν μια εταιρεία. Θα περάσουμε λίγο τώρα στο έγκλημα των Τεμπών. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Εκείνη τη μοιραία βραδιά δεν υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε το DCS, το οποίο δεν λειτουργούσε. Εσείς πιστεύετε ότι ο ΕΡΓΟΣΕ έφερε ευθύνη γι' αυτό, έφερε ευθύνη για αυτές τις παραλήψεις? Όσο ο οργανισμός. Ο κ. Στεξάκης μου είπε ότι φέρουμε ένα μέρος των ευθυνών. Εσείς τι πιστεύετε? Φέρει ευθύνη ο ΟΣΕ? Είπα και πριν το ξεκινήσω το μιλία μου, όσο περισσότερα συστήματα υπάρχουν στο δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη, μάλλον μειωμένη πιθανότητα, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλείας υπάρχει και τόσο μειωμένη πιθανότητα να συμβεί το οποιοδήποτε συμβάν. Άρα σε αυτή τη λογική έχει ευθύνη ο ΟΣΕ από τη στιγμή που δεν είχε. Υπάρχει μέρος της ευθύνης από τη στιγμή που δεν είχε εγκατεστημένο όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Απ' την άλλη όμως, η κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο γίνεται βάση του γενικού κανονισμού κίνησης. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της κυκλοφορίας στο σιδηρόδρομο. Σας είπα και πριν, τα συστήματα που συζητάμε και όλα που συζητάμε, είτε αφορά τη Λάρισα, είτε αφορά την Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο αυτό το δίκτυο του ΟΣΕ. Το υπόλοιπο δίκτυο του ΟΣΕ δεν έχει συστήματα. Ναι, αυτά όμως είναι πιο νευραλικά, φαντάζομαι. Είναι
πιο αυξημένη κυκλοφορία, μεγαλύτερη ευθύνη. Ναι, μεγαλύτερη ευθύνη σίγουρα, βέβαια. Ναι, και γι' αυτό γίνονται και εκεί. Ακριβώς. Δικαιολογείται όμως ένα τέτοιο νευραλικό σημείο του σιδηροδρόμου να μην υπάρχει τέτοιο να πάρουν τέτοιες ελλείψεις? Τι πιστεύετε εσείς? Είναι δικαιολογημένο? Η κυκλοφορία, δικαιολογημένο δεν είναι τίποτα. Ναι. Η κυκλοφορία όμως στον ΟΣΕ γίνεται με βάση το γενικό κανονισμό κίνησης. Ο γενικός κανονισμός κίνησης προβλέπεται πώς θα γίνεται η κυκλοφορία όταν υπάρχουν συστήματα και όταν δεν υπάρχουν συστήματα. Ναι, εκείνο που προβληματίζουμε, ξέρετε ποιο είναι, θα σας πω ότι, γιατί το ακούω, το λέτε, ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εν έτη 2023, όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα, εμείς λειτουργούσαμε μια τεχνολογία σε νευραλικό σημείο που ήταν το 1970. Αυτό με προβληματίζει βασικά. Και λέω γι' αυτό όταν δικαιολογείται. Γιατί σε ένα τέτοιο νευραλικό σημείο, γιατί εκείνο το σημείο ήταν νευραλικό, δεν ήταν κάποια άγωνη γραμμή, ήταν κάτι νευραλικό. Μου φαίνεται πραγματικά, να το πω, απαράδεκτο να μην έχουμε αυτές τις δικλείδες ασφάλειας. Τουλάχιστον για εκεί πέρα. Να ρωτήσω για την Ευρώπη, αν έχετε κάποια εικόνα. Σε τέτοια ανάλογα νευραλικά σημεία έχετε εικόνα αν υπάρχουν τέτοια σημεία ασφαλείας ή όχι? Γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω. Εξάρτησε για ποιες χώρες συζητάμε και ποια είναι τα σημεία αυτά. Ας πούμε για παράδειγμα η Γερμανία και η Γαλλία. Σε πόσο ποσοστό έχουν το ETCS εγκαταστημένο? 20%? Δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι το έχουμε σε παραπάνω, αλλά δεν το νομίζω. Δεν το γνωρίζω. Το λέω γιατί ο κύριος Ντόμπελ Πάουερ μας είχε επισημάνει κιόλας ότι είμαστε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης που είναι πιο προηγμένες. Γι' αυτό το λέω. Είναι πιθανόν. Θα ήθελα να ρωτήσω για την έκρηξη. Εσείς δεν έχετε κάτι, δεν έχετε κάτι να πείτε για την έκρηξη που προκάλεσε? Δεν το γνωρίζω. Καταρχήν δεν είμαι τότε στη θέση αυτή στον ΟΣΕ, αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε δηλαδή για το αν ευρύθηκε ξυλόλιο ή όχι, βασικά. Δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Πάντως, επειδή είδα και εγώ το βίντεο της έκρηξης, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν το δικαιολογείτε. Για τα δεδομένα βιντεοσκόπηση, τα βιντεοκάμερε που πήγαν, γνωρίζετε περίπου την νομοθεσία, τη λέει οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα? Πόσες μέρες μπορούν να κρατούνται ή όχι? Πόσες μέρες έχετε υπόψη σας? Δεν το έχω υπόψη. Δεν το γνωρίζετε βασικά. Δεν γνωρίζετε αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, αν υπάρχει κάποιο συμβάν, αν κρατούνται κάτι παραπάνω για παραπάνω χρονικό διάστημα. Όταν παίρνει μια ειδική άδεια, αυτό σου το λέω από την εμπειρία μου από τι σταθερέ κοινωνίε που είμαι τώρα. Όταν παίρνει μια ειδική άδεια να χρησιμοποιεί κάμερε, σου ορίζει αυτή η ειδική άδεια που έχει πάρει από την Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για το πόσο διάστημα οφείλει να κρατά αρχείο ή πρέπει να έχει αρχείο για κάποια δεδομένα, αν είναι αυτό. Από εκεί και πέρα. Ορίζεται, νομίζω, από τον νόμο πόσους μέρες. Ναι, γιατί λέει για 15 εργάσιμες, αλλά αν υπάρχει κάποιο συμβάν που αφορά τρίτο, λέει για 3 μήνες. Επιτρέπεται να κρατάς 3 μήνες, γι' αυτό το λέω βασικά. Γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Και θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Εάν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα κάνατε που δεν κάνατε, πούμε, που παραλείψατε όταν ήσασταν διευθύνωση, τι άλλες πρωτοβουλίες θα παίρνατε εκτός από αυτές που κάνατε? Τι θα κάνετε κάτι παραπάνω? Θεωρείτε ότι θα κάνετε κάτι παραπάνω ως διεθνής σύμβουλος? Τι θα έχετε προβλέψει παραπάνω που δεν κάνατε? Θα ήθελα να έχω ολοκληρώσει διορισμό μόνιμο προσωπικό πολύ πιο γρήγορα. Άρα το μόνιμο προσωπικό ήταν που σας απασχολούσε πάρα πολύ? Επειδή αυτή είναι και η αρμοδιότητά μου. Λοιπόν, και εδώ λίγο να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε λίγο. Λοιπόν, επειδή κατατέθηκε η απάντηση του κ. Καραμαλή προς τον κ. Μερικόπουλο, βασικά. Πράγματι, ο κύριος Καραμαλής αναφέρει στο τρανάκι του Πηλίου. Όμως, στη σελίδα 9, υπάρχει σε μια αποστροφή του λόγου του, υπάρχει μια παράγραφος. Θέλετε να διαβάσω? Θέλετε, έχετε κανένα πρόβλημα? Ή να το αναφέρω, να αναφερθώ? Ναι. Λέει, λοιπόν, ότι το τρανάκι του Πηλίου Μουτζούρης... Ναι, ναι. Λέει λοιπόν το τρενάκι Πηλίου. Μην το διαβάσετε ολόκληρο, αφού μας παραπέμπετε, δεν υπάρχει. Λέει ότι έχουμε, λέει, τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας, αυτές που ισχύουν τα δρομολόγια Αθήνα Θεσσαλονίκη και το τρενάκι του Πηλίου. Κάνει μια σύγκριση ο κύριος τότε υπουργός του δρομολογίου Αθήνα Θεσσαλονίκη με το τρενάκι του Πηλίου. Και λίγο πιο κάτω λέει, οπότε ο επιβάτης μπορεί να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Κάνει μια σύγκριση. Επομένως, δεν ήταν και τόσο αβάσιμη παρεξήγηση που υπήρξε. Κάνει ένα συσχετισμό ο κύριος Καραμάλης. Σε αυτό το σημείο. Το λέω για να καταγραφεί. Νομίζω, εντάξει, καταγράφετε γνώμη σας. Νομίζω όμως ότι το έγγραφο, επειδή το έχω και εγώ μπροστά μου, είναι συγκεκριμένο στο τι λέει ο. Ναι, λέει για το τρανάκι του Πηλίου. Δεν λέω το αντίθετο, αλλά σε ένα σημείο όμως λέει και κάνει και συσχετισμό. Δηλαδή κάνει ένα παραλληλισμό στα επίπεδα ασφαλείας. Συγγνώμη, να πάρω. Ναι. Επειδή το διαβάζω. Ναι. Στα επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη κιόλας για την παρέμβαση στον συνάδελφο. Λέει, για ποιο λόγο το λέει αυτό ο Υπουργός? Τις ίδιες προϋποθέσεις που οφείλει να πληρεί ο μηχανοδηγός που είναι στο τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δηλαδή πιστοποιήσεις, ιατρικές εξετάσεις, πρέπει να πληρεί
και ο μηχανοδηγός στο πύλιο. Ναι, λέγεται. Οπότε ο επιβάτης μπορεί να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Ναι, λέει και για προδιαγραφές ασφαλείας όμως. Το κάνει σύγκριση. Λέει το ίδιο επίπεδο και τις ίδιες προδιαγραφές. Το λέει ξεκάθαρα. Προδιαγραφές ασφαλείας. Ναι. Ναι. Αλλά για τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που οφείλουν, δηλαδή είναι ένα παζλ. Ναι, αυτό από που θέλω να πω όμως. Από διάφορες προϋποθέσεις, έστω και εκ μέρους του τεχνολογικού κομματιού, αν το συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά και από τον ίδιο τον μηχανοδηγό. Ναι, εγώ θα το ρωτήσω όμως, γιατί εδώ πέρα κάνει μια σύγκριση. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο αβάσιμη η παρεξήγηση που έγινε. Γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Γι' αυτό θα το ρωτήσω όταν έρθει ο κύριος Καραμάλης. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βρετό, σας ρώτησα πριν και έψαξα λίγο στο διαδίκτυο αναφορικά με κάποια δημοσιεύματα. Ήταν η εφημερίδα Παρασκήνιο και υπάρχει μια αναδημοσίευση στο ρεπορτάζ NET. Η αναδημοσίευση είναι με ημερομηνία 9 Τρίτου 2020 και η δημοσίευση είναι στις 7 Τρίτου, 7 Μαρτίου του 2020. Αναφορικά τα δημοσίευματα μιλάνε για την τύχη κάποιων πρόχειρων διαγωνισμών της διοίκησης Σπηλιόπουλου συγκεκριμένα στην περίοδο κυρίαρχα COVID και για απευθείας πρόχειρους διαγωνισμούς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και για δικαίωμα υπογραφής απευθείας πρόχειρων διαγωνισμών και αναθέσεων έως και 600.000 ευρώ από τον τέος Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γνωρίζετε εσείς κάτι τέτοιο? Το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει? Το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει. Είναι θέματα που δεν είχαν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τότε που ήμουν μέλος. Ναι, ναι. Και ήταν στο... Δεν ήταν στην περίοδο ευθύνης σας. Έχετε όμως μια. Έχετε διαβάσει, έχει περιέλθει. Επειδή έχει προχωρήσει ο κύριος Σπηλιόπουλος σε κάποιες καταγγελίες, πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο η παρέτησή του, αποπομπή του, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, παρέτηση νομίζω έδωσε ο άνθρωπος, έπαιξε ρόλο αυτή η υπόθεση και τα δημοσιεύματα της τότε εποχής σε αυτή την εξέλιξη? Νομίζω ότι έπαιξε. Άρα ήταν κάτι καθοριστικό. Ενδέχεται κάπως... Δεν ξέρω αν μπορείτε να το εκτιμήσετε ή όχι. Να υπάρχει μια πικρία του κυρίου Σπηλιόπουλου για το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα... Όταν κάποιος παρετείται 6 μήνες αφού το είχε αναλάβει τη θέση, νομίζω ότι βγάζει. Γιατί ήταν, αν θυμάμαι καλά, και η πρώτη παρέτηση... Στελέχος... Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο κύριος Σπηλιόπουλος είναι στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, η διετέλεσε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζετε? Δεν νομίζω. Υπήρξε υποψήφιο σε άλλο πολιτικό φορέα? Ήταν υποψήφιο περιφερειακή, αν θυμάμαι τότε, στην Δυτική Ελλάδα. Με ποιο κόμμα στήριξη είχε κάποια στήριξη, ήταν ανεξάρτητο? Με το Πασόκ, νομίζω. Με το Πασόκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βρετός, παρακαλώ. Κύριε Μάρτης, έχετε διατελέσει μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος. Και επικαλεστήκατε πως οι αποφάσεις ενός διευθύνοντα συμβούλου, μεταβατικού, δηλαδή ορισμένου, από την κυβέρνηση ή από τον αρμόδιο υπουργό ή ακόμα και αν είσαστε διορισμένος από τη Βουλή, που είναι τελείως δημοκρατική διαδικασία, εσείς γνωρίζατε όταν γίνεται μεταβατικός τον αρμόδιο υπουργό, τον πήρατε να του πήρε χρόνια πολλά στη γιορτή του και αφού του είπατε χρόνια πολλά σας είπε δεν έρθει να σε κάνει μεταβατικό σύμβουλο στην αρχή και μετά μεταβατικό πρόεδρο? Είπα, όχι, λέω, έγινε έτσι ο διορισμός σας ως μεταβατικός? Ως μεταβατικός έγινε γιατί ήμουν το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν παραιτήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Άρα η εταιρεία, μέχρι να γίνει η επόμενη επιλογή του Προέδρου και διευθύνων συμβούλου, θα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Συνέχεια όμως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι λέγεται στις ανώνυμες εταιρείες. Έτσι λέγεται στις ανώνυμες εταιρείες. Ο κύριος Τερεζάκης ήταν σύμβουλος της διοίκησης. Ναι. Ο οποίος προσλήφθηκε ως σύμβουλος της διοίκησης μετά από έρευνα, όπως κατέθεσε ο ίδιος πριν από εσάς, από έρευνα, από παραγγελία μάλλον του κυρίου Πατέρα, προς σε μια εταιρεία στελεχών, βρήκε τα βιογραφικά όπως τα είχε παραγγείλει και το προσέλαβε ως σύμβουλό του για θέματα ασφάλειας του Πρόεδρου. Εκεί δεν ίσχυε ο ίδιος νόμος που ίσχυε και για σας? Εκεί πώς είναι δυνατόν ένας σύμβουλος, δηλαδή, που είναι μετακλητός, που όσο είναι ο Πρόεδρος αντλεί και τη δύναμη και την ισχύ και την εξουσία, να γίνεται ανταυτού
Στη δικιά σας περίπτωση ήταν άλλος ο νόμος για τις ΑΕ που όριζε ότι όταν παραιτείται. Όταν παραιτείται ο πρόεδρος του διοικητικού ή ο διευθύνων, να ολοκληρώσω. Εκτός αν καταλάβατε τι θέλω να πω. Αν έχετε μαρικές. Δεν θέλω βοήθεια. Ανώτατο όργανο της ΑΕ είναι το διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Ο σύμβουλος κάθε διοίκησης δεν έχει σχέση με την ιεραρχία και με τη διοίκηση μιας ανώνυμης εταιρείας. Άρα μπορεί σε μια ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, όταν παραιτηθεί ο διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή μου λέτε ότι είναι παράνομο αν κάποιος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το είπατε, αλλά το ξαναρωτώ. Γιατί στη δική σας περίπτωση ήταν νόμιμο. Εσείς είσαστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος και λόγω του νόμου της ΑΕ πήρατε αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο να τα κατεστήσετε εσείς. Ξαναρωτώ, ο κύριος Τερεζάκης. Όταν ανέλαβε, λέτε, από τον κύριο Πατέρα τώρα, προφανώς. Μετά τον κύριο Πατέρα. Βέβαια, μετά τον κύριο Πατέρα, δεν ανέλαβε. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι. Έγινε όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορεί να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος. Έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Προφανώς υπήρξε απόφαση, δεν το γνωρίζω γιατί είναι. Όχι, προφανώς υπήρξε απόφαση. Πότε υπήρξε αυτή η απόφαση? Όταν ανέλαβε για να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος, θα πρέπει να υπήρξε απόφαση γενική συνέλευση. Α, θα πρέπει να υπήρξε. Υπήρξε απόφαση, α το πω. Υπήρξε απόφαση γενική συνέλευση. Δεν γίνεται. Πότε έγινε η γενική συνέλευση? Όταν ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος. Την ίδια μέρα έγινε. Δηλαδή. Δεν λέει ο νόμος καθαρά ότι πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο, άρα έγινε γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση αφορά τους μετόχους. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, έγινε η κοινή συνέλευση. Ποια είναι η μετοχή στον ΟΣΕ? Το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα το Υπουργείο Οικονομικών είναι μονομετοχικό, δηλαδή ναι, το ΟΣΕ, το 100%. Το 100% στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα αποφάσισε πρώτα, έγινε μια πράξη να εκτελεστεί και ένας σύμβουλος, επειδή δεν είχε τις προϋποθέσεις, πρώτα τον έκανε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και συνέχεια έγινε μεταβατικό ζήτημα. Ωραία. Απλώς για να καταλάβω. Πάντως εσείς δεν είχατε πάρει για χρόνια πολλά τον Υπουργό τότε και να σας πει, αφού δεν έχεις τι να κάνεις, έλα να γίνεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ή μέλος. Είπα πριν κατ' επόμενη ημέρα και μιλούσα με τον Υπουργό. Ορίστε. Αυτό το είπε προηγούμενα ο κ. Τερεζάκης. Αν δεν είσαστε εδώ, επειδή επιτρέπεται, ο κ. Τερεζάκης είπε ακριβώς. Την πρώτη φορά, ο κύριος Τερεζάκης την πρώτη φορά είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, τον όρισε ο Υπουργός. Μάλλον τον επέλεξε ο κύριος Πατέρας μέσα από αυτήν την ειδική επιτροπή στελεχών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε δώσει, και κατά αυτόν τον τρόπο το προσέλαβε ο κύριος Πατέρας, επειδή είχε όλο το know-how το εργασιακό. Και αμέσως την ίδια μέρα στη συνεδρία, δηλαδή στο τέλος, είπε ότι πήρε από το Ισραήλ τον κύριο Καραμαλή για να του πει χρόνια πολλά για τη γιορτή του, και μόλις του είπε χρόνια πολλά, του λέει: δεν έρθει να βοηθήσει λίγο να βάλει πλάτη? Επομένως, ένας μάρτυρας, επειδή τίθεται θέμα αξιοπιστίας των μαρτύρων. Εσείς δεν είστε σε αυτή την περίπτωση και γι' αυτό πηγαίνω στα επόμενα ερωτήματα. Καταθέσατε εσείς, κύριε Κοταρά, δύο δοκίμια επιστημονικά, τα οποία ποιος τα είχε παραγγείλει? Εσείς τα είχατε παραγγείλει? Είπα και πριν, ΟΣΕ. Εσείς γιατί τα καταθέσατε εδώ? Ζητήθηκε η άποψή μου για την μετάταξη, αν ήταν νόμιμη, είπα ότι ανέβαινε. Μα όταν παραγγέλθηκαν αυτά, εσείς. Γράφουν και πάνω τα. Όχι, να πάω πιο πίσω. Δεν το φωνάζω. Εντάξει, δεν το κάνω. Όχι, δεν είναι για να τελειώνω γρήγορα εγώ, γιατί θα με κόψετε εσείς και είναι αργά. Είναι γνωμοδότηση καθηγητών νομικής ενώπιον κάθε αρχής. Το γράφει πάνω κάθε γνωμοδότηση. Όχι, άλλο ρωτάω. Εσείς όταν παραγγέλθηκε αυτές έχουν ημερομηνίες. Μου ζήτησε ο κύριος Τσαβδαρίδης. Είσαστε, άλλο ρωτάω. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Μπορεί να καταλαβαίνετε πριν από μένα τι θέλω να πω, αλλά σας ρωτώ. Εσείς όταν παραγγείλατε ΟΣΕ, είσαστε μέλος της Επιτροπής, της αρμόδια για τις προσλήψεις? Γιατί είπατε προηγούμενα, χρονικά λέω. Ναι, ήμουνα το 22 που έγινε η Επιτροπή για την κινητικότητα και τις προσλήψεις, ήμουνα μέλος της Επιτροπής. Πότε φύγατε από την Επιτροπή? Όταν απαραιτήθηκα από αναπληρωτής ευθύνων σύμβουλος, 35/22. 35/22. Από διευθύνων σύμβουλος. Είσαστε ως διευθύνων σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής? Εξαιτίας της θέσης μου που είχα αρμοδιότητα το προσωπικό, ήμουν στην Επιτροπή για την κινητικότητα. Άρα είσαστε. Επομένως, επειδή είδαμε δύο εξαίρετους καθηγητές να γνωμοδοτούν μετά το ατύχημα, εφόσον προέκυψε το πρόβλημα του διορισμού και το θέμα της ηλικίας του σταθμάρχη, εσείς θέλατε να πάρετε μια νομιμοποίηση. Και σας είπαν αυτοί, πόσα λεφτά πληρώθηκαν αυτές οι δύο γνωματεύσεις? Είπα, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε? Δεν γνωρίζω, όχι.
Δηλαδή γνωρίζετε μόνο να τα κομίσετε και όχι να μας πείτε πόσο κόστησε. Μου κοινοποιήθηκαν γιατί έτσι και όσο. Εσείς δηλαδή πληρώνετε μετά ή όταν την παραγγέλνετε, δεν είχατε πάρει προσφορά. Δηλαδή βρήκατε δύο καθηγητές. Δεν ρωτήσατε πόσο θα στοιχήσει η γνωματεύσή τους. Τότε είχατε δικαιώματα διευθύνοντος συμβούλου. Δεν ήμουν τότε. Η γνωματεύση είναι το 23, είναι μετά το δυστύχημα. Άρα εσείς γιατί τα κομίσατε, αφού τότε δεν είχατε καμία σχέση με τη διοίκηση. Γιατί αφορά το θέμα της μετάταξης στον σταθμάρχη, για το οποίο με ρώτησε πριν ο συνάδελφος. Ναι, αλλά εσείς δεν είχατε. Αυτό εδώ δεν αφορά εσάς. Αφορά τον κύριο Τερζάκη. Γι' αυτό και δεν ξέρετε. Εσείς δηλαδή απλώς είστε αγγελιοφόρος και τα καταθέσατε. Δεν είμαι αγγελιοφόρος. Μου ζήτησαν την άποψή μου, είπα την άποψή μου. Ναι, πού τα βρήκατε είπα... αυτά. Λέω, εσείς δεν κοινοποιήθηκαν... είχατε παραιτηθεί. Πού τα βρήκατε αυτά. Αυτά είναι ο ΣΕ 3/5. Εσείς είχατε παραιτηθεί, πότε είπατε. Τον Μάιο του 22. Πώς έγινε η πρόσβαση αυτά, ποιος σας τα ενεχειρίασε. Τα ζήτησα από τον ΟΣΕ και τα πήρα. Εσείς πήγατε και τα ζήτησα. Και τα έχω καταθέσει και στη δικαιοσύνη. Ωραία, εντάξει. Απλώς να βλέπω ότι όσοι παραιτούνται από τον ΟΣΕ πηγαίνουν πέρα δόθε μετά για να έρχονται μάρτυρες εδώ. Όχι, εγώ δεν πάω πέρα δόθε. Τα ζήτησα από τη δικαιοσύνη και τα ζήτησα για να τα καταθέσω στη δικαιοσύνη. Ωραία. Άρα γνωρίζατε, εσείς γνωρίζατε ότι. Εσείς γνωρίζατε επομένως ότι είχαν κατατεθεί αυτά από τον επόμενο. Ποιος σας ενημέρωσε, σας πήρε τηλέφωνο. Αυτό δεν βγαίνει στη διάβια, δεν βγαίνει στην διάβια, δεν έχει αδά. Πώς ξέρατε εσείς ότι ο επόμενος κύριος Τερζάκης, ο δεύτερος μετά από εσάς, γιατί ο πρώτος ήταν ο πατέρας, ο κύριος πατέρας, μετά ο κύριος Τερζάκης. Σας είπα, είχε κάνει αυτή την παραγγελία, πώς το γνωρίζατε. Ως μέλος της Επιτροπής Κινητικότητας, ελέγχθηκα για αυτό το θέμα από τη δικαιοσύνη. Ναι, όχι, άλλο ρώτησα. Πώς ξέρατε εσείς που είχατε χάσει την οποιαδήποτε σχέση με τον ΟΣΕ, γιατί δεν είσαστε. Ότι ο κύριος Τερζάκη είχε παραγγείλει. Αυτό ούτε στη διάβια αναφέρεται και έχει ένα πρωτόκολλο υπηρεσιακό. Έχετε εσωτερική πληροφόρηση. Όχι, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση. Γνωρίζω ότι ο ΣΕ είχε πάρει γνωμοδοτήσεις για αρκετά θέματα. Ναι, πώς το γνωρίζετε, εγώ αυτό σας ρωτάω. Προφανώς το γνωρίσατε. Το γνωρίζω. Για να τη ζητήσει πώς. Σας το είπε κάποιος μέσα από τον ΟΣΕ. Από τις αρμόδιες διευθύνσεις. Άρα απευθυνθήκατε με αίτημα. Όχι, δεν απευθύνθηκα με αίτημα, μίλησα όμως με την αρμόδια διευθύνση. Άρα αυτό λέω ότι ο κάθε πρόεδρος μόλις παρετείται έχει την πρόσβαση στον ΟΣΕ χωρίς έγγραφα, δηλαδή χωρίς καμιά διαδικασία ένομη. Εδώ πάει να ζητήσει ένα Δήμο ένα απλό έγγραφο και σου λέει ένα αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικά. Στον ΟΣΕ δηλαδή μπαίνει ο καθένας και όποτε θέλει του φυλάει ένα πουλάκι ότι έχει πληροφόρηση και πάει και το φέρνει. Πάμε τώρα στην ουσία γιατί αυτό. Μένει στην κρίση του ελληνικού λαού. Είπατε εσείς ότι είσαστε στην Επιτροπή πριν βγει η πρόσκληση για τις κενές θέσεις κινητικότητας. Και δεν είχατε διαμορφώσει σαν Επιτροπή, εσείς, καθόλου το όριο ηλικίας. Βεβαίως. Πριν. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Πώς γίνεται η αναγγελία, δηλαδή εσείς στείλατε ένα έγγραφο σαν ΟΣΕ, εσείς η επιτροπή που προείσταστε. Όχι, όχι. Ποιος την έστειλε. Η αρμόδια διεύθυνση καταθέτει το αίτημα στην ειδική πλατφόρμα κινητικότητας που υπάρχει στο Υπουργείο. Άρα το κάνει υπάλληλος του ΟΣΕ. Ηλεκτρονικά γίνεται. Το κάνει υπάλληλος του ΟΣΕ στην ειδική πλατφόρμα και κάποιος υπάλληλος του ΟΣΕ, χωρίς να έχει καμία ενημέρωση, χωρίς να το ζητάει. Και ενώ υπήρχε διαδικασία προηγούμενα που προσλαμβάνονταν εξαρτήτου ηλικίας, έβαλε ένα όριο 48. Ναι. Έτσι. Ναι. Εσείς πότε μάθατε ότι αυτό το όριο, πότε ενημερωθήκατε ότι στην πλατφόρμα υπήρχε αυτό το όριο? Μετά το τραγικό συμβάν και την ανακοίνωση που έβγαλε κάποιος συνάδελφός σας από το ΣΥΡΙΖΑ, να θυμάμαι καλά. Δηλαδή δύο χρόνια μετά. Ένα χρόνο μετά, ναι. Εσείς που είστε τόσο τυπικός και νόμιμος, όπως είπατε, και νομότυπος όσον αφορά τις ενέργειές σας. Για πέστε μας, αν εσείς κάνατε αίτηση και είχατε αυτά τα τυπικά προσόντα και μπαίνατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως δημόσιος υπάλληλος που θέλατε μέσα στην κινητικότητα να πάρετε μια θέση, πόσες θέσεις είχε περιθώριο να διαλέξει κάποιος που κάνει μια αίτηση να φύγει από την υπηρεσία του να πάει σε μια άλλη? Σας το είπα πριν, ο ΣΕ στην πρώτη κύκλο κινητικότητας του 22 είχε. Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Είχε βγάλει κατά 13 θέσεις. Δεν ρώτησα αυτό, γιατί το άκουσα αυτό. Είστε δημόσιος υπάλληλος. Έτσι. Και κάνετε, θέλετε να φύγετε από μια υπηρεσία. Από τον ΟΣΕ σίγουρα δεν θέλετε να φύγετε, γιατί όλοι εκεί κάπου γύρω γυρνάγατε. Δεν είμαι στον ΟΣΕ. Ναι, όχι, λέω όχι εσείς. Τώρα επειδή έχετε και χιούμορ, γι' αυτό το λέω να σπάσει και λίγο αυτή η ένταση. Είστε δημόσιος υπάλληλος. Ναι, αυτό είναι μόνο τελευταίο. Απλώς ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είστε δημόσιος υπάλληλος. Θέλετε να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τόση αγωνία που μπαίνουν τόσοι δημόσιοι υπάλληλοι να φύγουν από συνθήκες εργασιακές, είτε για λόγους κόστους μεταφοράς, είτε εντοπιότητας, είτε προσωπικών προβλημάτων, να πάνε σε μια καλύτερη θέση, όπου εκεί τους ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και τους δείχνει καινές θέσεις. Εσείς λέγατε ότι είχατε 4 στη Λάρισα, ας πούμε.
18, 16, 4 στη Λάρισα και είχατε 2. 4 στη Λάρισα. Και είναι 10 Λαρισαίοι που μπαίνουν στην πλατφόρμα και βλέπουν, ενώ είσαστε υποχρεωμένοι να το δείτε εσείς, σαν υπηρεσία, αρμόδια επιτροπή, βλέπει όριο ηλικία 48. Από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα να δηλώσει μόνο μία θέση, εσείς στη θέση του, όταν είσαστε πάνω από 48 χρονών, θα δηλώνατε μία θέση που δεν θα είχατε καμία πιθανότητα να την πάρετε? Όχι, δεν θα τη δήλωνα. Εσείς αλλά... θα τη δήλωνα. Άρα, ο Πονηρούλης, ο 58χρονος... Να σας πω το εξής. Άλλο, αφήστε με. Όχι, δεν θέλω να μου πει τίποτα. Εγώ ρώτησα αυτό. Δεν θέλω ερμηνείες. Εγώ λέω αν εσείς θα δηλώνατε. Ερμηνείες δεν θέλω. Ερμηνείες δεν θέλω. Εγώ ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα. Με συγχωρείς. Εγώ ζήτησα συγκεκριμένο. Δεν καταθέτει ό,τι θέλει. Ό,τι το ρωτάω. Εγώ ρώτησα αν ο ίδιος. Απλά να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Ωραία, αν με αφήσει ο Πρόεδρος, θα σας αφήσω. Απλώς να μου το κρατήσει. Επειδή με την ανοχή του Προέδρου θέλει να ερμηνεύεται. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Στο δεύτερο κύκλο κινητικότητας που έγινε την ίδια χρονιά, μετά από κάποιους μήνες, δεν υπήρχε το όριο ηλικίας και δεν υπήρχε άλλη αίτηση για τη Λάρισα. Ωραία, χάρηκα. Εγώ λέω άλλο. Άρα αυτό θέλω να σας πω ότι. Όχι, δεν θέλω. Δεν είναι συγκριτικές. Οι αποφάσεις του δημοσίου είναι μονοδιάστατες και αφορούν συγκεκριμένη περίοδο, συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένη νομοθεσία. Εσείς αυτό που λέτε ένα χρόνο μετά το μάθατε μετά. Όχι, εσείς με κόψετε, τώρα θα με κόψετε, γι' αυτό δεν θέλω. Το χρόνο θέλω, δεν θέλω, δεν θα πάω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο εύγλωτες οι απαντήσεις του μάρτυρος που καταδεικνύουν ακριβώς την προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτό είναι δική μου ερμηνεία και όχι δικιά σας. Πάμε τώρα. Είπατε εσείς ότι αν θέλατε εσείς δημόσιος υπάλληλος με δικαίωμα μία θέση μόνο, γιατί μόνο μία θέση έχει δικαίωμα ένας δημόσιος υπάλληλος, που είναι τόσο σημαντικό το θέμα της κινητικότητας για την προσωπική του ζωή, για την οικογένειά του. Και βλέπατε το 48, σας θυμά που είπατε εσείς δεν το δηλώνατε. Ο κάθε ένας νόμιμος και νομότυπος. Ο Πονηρούλης ο 58ης, που είχε μία θέση να δηλώσει, είδε το 48 και λέει δεν πειράζει, εγώ δηλώνω για να χάσω την κινητικότητα να φύγω από την Αθήνα, να πάω στη Λάρισα, μία ευκαιρία. Δεν δηλώνω τίποτα από Λάρισα, γιατί εκεί ξέρω ότι θα με πάρουν. Έτσι δεν έκανε? Όχι. Τι έκανε? Δήλωσε όπως δήλωσαν και άλλοι. Δύο είπατε εσείς δήλωσε. Αυτός ήξερε ότι ακόμα κι αν. Γιατί δεν ήξερε ο ίδιος όταν δηλώνει ηλεκτρονικά, δεν ξέρεις πόσοι άλλοι δηλώνουν. Το γνωρίζετε αυτό. Γι' αυτό είναι ηλεκτρονική η κινητικότητα. Βέβαια δεν είχε. Άλλο λέω, η κινητικότητα είναι ηλεκτρονική γι' αυτό το λόγο. Ναι. Και όποιος έχει τα τυπικά είναι πολύ για την ίδια θέση. Εκεί όταν δήλωσε ο 58ης ότι βλέποντας το όριο ηλικία 48 που ήταν στην επίσημη πλατφόρμα του κρατικού μέσου, δηλαδή εσάς, τη δική σας πλατφόρμα, δηλαδή του κράτους, ήξερε ότι ήταν 58 και με 48 σπαταλούσε τη μία θέση γιατί ήξερε ότι θα προσληφθεί. Αυτό περνάει από το μυαλό σας? Δεν το γνωρίζω και δεν περνάει από το μυαλό. Πού να περάσει, εδώ δεν πέρασαν τόσα άλλα, θα περάσουν αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος, τώρα ο ανεξάρτητος βουλευτής, νομίζω έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Παπαϊλίου, έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Μάρτης. Γεια σας. Τα τελευταία 4 χρόνια, πόσους σταθμάρχες κόπηκαν στις εξετάσεις? Τα τελευταία 4 χρόνια, τα 2 χρόνια που ήμουν εγώ στον ΟΣΕ, δεν είχε δώσει κάποιες εξετάσεις σταθμάρχες, αν θυμάμαι καλά. Ήταν λίγες σταθμάρχες, ήταν 2 που είχαν δώσει εξετάσεις. Κατά το παρελθόν, που είδα εγώ... Μεταξύ των 2 είναι και ο Μοιραίος. Όχι, δεν ήμουν εγώ τότε στον ΟΣΕ που πέρασε ο Μοιραίος εξετάσεις. Είχα αποχωρήσει, σας είπα, από θέση ευθύνης στις 35/22 και ο συγκεκριμένος έδωσε εξετάσεις τέλος του 22, αρχές του 23. Εσείς όμως τον εγκρίνατε και ο κύριος πατέρας υπέρασε. Εγώ δεν τον έγκρινα στον ΟΣΕ, τον έγκρινα στην κινητικότητα να έρθει στον ΟΣΕ. Αυτό λέει. Είπα και πριν ότι αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γινόταν σταθμάρχης. Για να γίνει σταθμάρχης, περνά πρώτα ιατρικές εξετάσεις, αυτές που ορίζει ο κανονισμός του ΟΣΕ. Στη συνέχεια κάνεις την εκπαίδευση και μετά την εκπαίδευση δίνεις γραπτές και υποφορικές εξετάσεις. Και τότε γίνεις σταθμάρχης. Αυτό λέω. Ότι εσείς εγκρίνατε ουσιαστικά τη συγκινητικότητα. Αν θα κοπότανε μετά, δεν μπορείτε να το ξέρετε. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, στο παρελθόν γνωρίζω ότι είχαν κοπεί σταθμάρχες. Ήταν 6-7 που είχαν έρθει με κινητικότητα σε θέση σταθμάρχη ή κλειδούχου και είχαν κάνει άλλες ειδικότητες γιατί είτε δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση ή είχαν κάποια ιατρικά θέματα. Σε πόσο μακρινό παρελθόν είναι αυτό?
όταν ξαναήρθαν στον οργανισμό από την κινητικότητα το 18, το 17-18. Εσείς είστε εκεί από το 20. Από το 20 μέχρι το 22. Πότε το 20. Ιούνιο του 20. Ιούνιο του 20. Ναι. Μέχρι 30 Μαΐου του 22. Ναι, ναι. Άρα στην δική σας τη διετία αυτή δεν υπήρχε κάποια πρόσληψη σταθμάρχη, είτε με κινητικότητα είτε με... Δεν θυμάμαι αν είχε ολοκληρώσει κάποιες εκπαίδευση και δώσει εξετάσεις, αλλά δεν θυμάμαι. Μπλοκάκι δεν υπήρχε σίγουρα σταθμάρχη στην ευθυντία. Αλλά δεν θυμάμαι να είχε ολοκληρώσει κάποιες εκπαίδευση και να έχει κοπεί και να είχε δώσει εξετάσεις την περίοδο που ήμουν εγώ. Υπάρχουν σχετικά έγγραφα που θα μπορούσαν να κατατεθούν και να ζητήσουμε από τον ΟΣΕΑ για παράδειγμα πάνω σε αυτό. Πόσοι έχουν κοπεί από σταθμάρχες που έχουν έρθει με την κινητικότητα ως σταθμάρχη. Είτε με κινητικότητα, είτε με πρόσληψη, είτε με μπλοκάκι. Όλοι περνάνε τις εξετάσεις τους. Νομίζω ότι μπορεί όσα, η αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευση του ΟΣΕ να το συστοποιεί αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, αν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, να τα ζητήσουμε αυτά από τον ΟΣΕ. Να σας ζητήσω, επειδή θα γίνει μια μεγάλη αποδελτίωση ήδη για τον κύριο Τερεζάκη, αν σας είναι εύκολο αύριο το πρωί να το κρατήσετε, να το θέσετε το ζήτημα με μεγάλη χαρά. Έγινε. Σχετικά με την παραίτηση του κυρίου Σπυλιόπουλου, ο οποίος για κάποιους λόγους παραιτήθηκε. Είχατε εικόνα εσείς ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Οι λόγοι τον έφερε ο ίδιος δημόσια την παραίτησή του. Από εκεί και πέρα ότι δεν μπορούσε να έχει καλή συνεργασία ή δεν είχε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, δεν γνώριζα πολλά πράγματα σε αυτό. Σας μεταφέρθηκαν εσάς τυχόν προβλήματα? Υπήρχαν κάποια προβλήματα, υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα όπως... Θέλετε να μας πείτε για ποια προβλήματα? Υπήρχαν προβλήματα, δεν ήταν θέματα πάντως που αφορούσαν τη λειτουργία του οργανισμού. Αλλά? Εννοώ τη λειτουργία, εννοώ τον, είτε θέματα έργων, είτε θέματα χρηματοδοτήσεων, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο αίτημα τότε ή κάποια τέτοια συζήτηση. Αλλά τι προβλήματα υπήρχαν? Δεν υπήρχε καλή επικοινωνία από ό,τι είχα καταλάβει με το Υπουργείο και υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα για κάποιες αναθέσεις που γινόταν στη διάρκεια την περίοδο του COVID. Αυτό. Δηλαδή με το Υπουργείο ποιο ήταν το πρόβλημα? Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Δεν το γιατί μας λέτε ότι σας μεταφέραν τα προβλήματα. Τι σας είπαν, απλά υπήρχε θόρυβος, ας το πούμε ουσιαστικά, στην επικοινωνία μεταξύ... Μας σας είπα, τι άλλο. Δεν γνωρίζετε τίποτα περισσότερο δηλαδή? Τις προκλήσεις, τις θέσεις που αναλαμβάνατε, τις γνωρίζατε? Τις προκλήσεις που είχε αυτή η θέση που αναλάβατε. Εντάξει, βεβαίως. Ναι. Τις γνωρίζετε. Σωστά. Ναι, ναι. Θέλετε να μας αναπτύξετε λίγο πάνω σε αυτό, γύρω από τη θέση? Όταν ξεκίνησα στον ΟΣΕ, ομολογώ ότι είχα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Στη λογική σας είπα ότι η χώρα ερχόταν από μία τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας, άρα δεν λειτουργούσε καν το δίκτυο του ΟΣΕ. Και όταν δεν λειτουργεί κάτι, δεν ξέρεις μετά όταν θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει. Συν τα προβλήματα που αντιμετώπισα στο διάστημα, κυρίως των 6 μηνών που εκτελούσα, που ήμουν μεταβατικός και εκτελούσα χρέη διευθύνοντος, όσο με τις παραδόσεις, γιατί έπρεπε να παραλάβουμε το έργο Κιάτορο το Δάφνη, όσο με τον Ιαννό που είχαμε διακοπή της γραμμής από μια κακοκαιρία που έγινε το Σεπτέμβριο στο όρος όρθες στη Φθιότητα, όσο και να δω πώς μπορώ να λύσω κάποια προβλήματα άμεσα για τη λειτουργία του οργανισμού ή το καλύτερο επίπεδο ασφάλειας, όπως για παράδειγμα που είπα πριν με την παράκαψη του Αδέντρου. Που έχει σημειωθεί ένα δυστύχημα το 2017. Τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας υπήρχε ως προς το κοινό. Και στα μέσα. Ναι, και στα μέσα, αλλά εργασίες δεν γινόντουσαν, ας πούμε, στον ΟΣΕ. Όχι. Αν κάποια πουθενά εταιρεία... δεν γινόντουσαν εργασίες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πουθενά στην Ελλάδα? Εννοώ, υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Μπορούσες να πας σε ένα σημείο, αλλά για κάποιο όχι με. Δεν λειτουργούσε το τρένο τότε. Δεν λειτουργούσε τα μέσα μεταφοράς, αν θυμάστε. Ναι. Το τρένο τουλάχιστον. Τα μέσα μεταφοράς και το τρένο, ναι. Αυτό θέλω να καταλήξω. Κάποια, ούτε συντήρηση δεν γινόταν στη γραμμή, δηλαδή. Σε αυτούς τους τρεις μήνες, αν πήγαινε κάποιος και έκανε μια ζημιά κάπου. Εξωγενείς παράγοντας. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάγχος όταν ανέλαβα αυτό ακριβώς. Να γίνει ο έλεγχος στη γραμμή. Για παράδειγμα, την περίοδο του COVID. Δύο χρόνια όσο διήρκησε και ειδικά δεν μιλάω για δύο χρόνια, λέω για το συγκεκριμένο πρώτο τρίμηνο της πανδημίας. Ειδικότερα εκεί θέλω να καταλήξω και στο πρώτο τρίμηνο της πανδημίας, επειδή όπως ανέφερα και στον προηγούμενο το μάρτυρα, τον κύριο Τερεζάκη, εμένα η δουλειά μου ήταν πάνω σε εισρωό νεκρών σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής που εργαζόμουν. Εγώ ήμουν διαρκώς έξω. Τα βενζινάδικα λειτουργούσαν. Βεβαίως.
Οπότε και τα προβλήματα συνέχιζαν και εγώ πήγαινα για αποκατάσταση. Είτε αφορούσε στις υποδομές, είτε αφορούσε στα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής που είχαν. Και εγώ πήγαινα. Οπουδήποτε. Και εγώ προσπαθούσα να πάω. Γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο τρεις μήνες να έκλεισε τελείως ο ΟΣΕ. Και να μην γινόταν καμία εσωτερική εργασία, ούτε καν συντήρηση στο δίκτυο, ούτε το παραμικρό. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Το ότι δεν πήγαιναν δρομολόγια, δεν λειτουργούσαν δρομολόγια από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, Κιάτο ή οπουδήποτε, δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούσε και εντελώς ο οργανισμός. Ναι, υπήρχε περιορισμένος αριθμός ατόμων που θα μπορούσαν να πάνε για εργασία. Νομίζω το θυμάστε τότε. Είχαν βγει ειδικές εγκύκλοι αποφάσεις. Βγάζαμε και σχετικές άδειες για να κυκλοφορήσουν. Που έπρεπε να βγάλεις μια σχετική άδεια για να πας να κυκλοφορήσεις. Και τα έργα τότε γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Δεν λέω ότι σταμάτησαν τελείως. Γινόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία όπου γίνονταν. Γιατί ξέρετε τι έχω καταλάβει. Ότι δυστυχώς όταν κάτι έχει να κάνει με τον ΟΣΕ, μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Και εμείς για να σηκώσουμε ένα βενζινάδικο, για παράδειγμα, τρεις διαφορετικές εταιρείες και εργολάβοι, μας έπαιρνε τουλάχιστον ένα τριβδόμαδο. Μέσα σε ένα μήνα είχαμε έτοιμο λειτουργικό πρατήριο. Με δεξαμενές, με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας σε πλήρη λειτουργία και συμμόρφωση. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας οργανισμός όσο ΟΣΕ, με τη διάσπαση που έχει γίνει και την ασυνεννοησία που έχουμε διαπιστώσει ότι γίνεται, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν όλα μαζί σωστά. Και είναι ο προβληματισμός μου. Δηλαδή, είναι ερασιτεχνισμός, είναι κάτι άλλο, υπάρχει τόση ανοργανωσιά, να το πούμε. Δεν νομίζω ότι θέμα οργάνωση, αλλά το να συγκρίνεται τον τρόπο λειτουργίας μιας ιδιωτικής εταιρείας, που σωστά λέτε και έτσι είναι οι χρόνικες, τόσους χρόνους γίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί έχω περάσει και εγώ από διοικήσεις ιδιωτικών εταιρείων. Ιδιωτική εταιρεία που αναλάμβανε βέβαια πάρα πολλά δημόσια έργα και τα παρέδιδε στην ώρα της. Και είναι πασίγνωστη. Με τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού, νομίζω ότι δεν είναι. Είναι σίγουρο ότι στο δημόσιο οργανισμό υπήρχαν πολλά άλλα θέματα. Γιατί και εμείς είχαμε πάρα πολλές συναλλαγές με το Υπουργείο, συγκεκριμένα και το Υποδομών. Αλλά τόσες καθυστερήσεις δεν είχαμε και είχαμε φάει και αντίστοιχα πρόστιμο σε οποιαδήποτε καθυστέρηση. Αλλά εκεί πέρα δεν βλέπω ούτε πρόστιμο να υπάρχει, παρατάσεις. Αυτό αφορά, να καταλάβω, δηλαδή, αφορά συμβάσεις, όχι του ΟΣΕ, αφορά συμβάσεις της ΕργοΣΕ. Mm. Ο ΟΣΕ στο κομμάτι που έκανε συντήρηση και προσπαθούσε να κάνει συντήρηση, νομίζω ότι έκανε πολύ σωστά. Όσο τη δυνατότητα που είχε και την οικονομική δυνατότητα που είχε, έκανε πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του. Και τα στελέχη του ΟΣΕ. Πού λογοδοτούσε? Είπα και πριν ότι ουσιαστικά η ΕργοΣΕ ήταν μια ξεχωριστή ΔΕΚΟ. Η οποία έγινε μετά και ανεξάρτητη και μετά έγινε ανάκληση αυτής της ανεξαρτητοποίησης. Δεν έχει γίνει ακόμα. Νομίζω ότι θα συνενωθεί με τον ΟΣΕ σύμφωνα με τις αποκυρίες. Σαν ανεξάρτητη εταιρεία, πού λογοδοτούσε? Στο αρμόδιο Υπουργείο. Στο αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή. Το Υποδομών και Μεταφορών. Στον κύριο Καραμαλή. Εσείς πού λογοδοτούσατε? Στο αρμόδιο Υπουργείο. Στον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο κύριος Καραμαλής πού λογοδοτούσε? Βάσει επιτελικού κράτους. Στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί προχωράει ωραία η κουβέντα αυτή. Συνεχίζουμε. Τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας τους γνωρίζετε? Να τους γνωρίζω, να τους έχω δει, ναι, να τους γνωρίζω απ' έξω, όχι, δεν τους γνωρίζω. Τους έχετε δει? Ναι, ναι. Πότε θεσπίστηκαν, γνωρίζετε? Όχι. Αρμόδιοι για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας ποιοι είναι? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Από τον κύριο Καραμαλή, δηλαδή, και σε συνεργασία και με τη ΡΑΣ θα μπορούσε. Συνεργασία με τη ΡΑΣ, ναι, ναι. Α, πολύ ωραία. Γνωρίζετε πότε οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας τίθενται σε χρήση? Τι εννοείται τίθενται σε χρήση? Να υπάρχουν ή πρέπει να ισχύουν? Αφού στιγμή που έχουν υπάρχουν βγει, και ισχύουν, έχουν βγει εγκύκλους, ισχύουν. Αλλά καλύπτουν ουσιαστικά κενά. Ποιανού τα κενά καλύπτουν? Για να υπάρχουν και να ισχύουν σημαίνει ότι έχουν ενταχθεί σε κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς των οργανισμών. Δηλαδή συγκεκριμένα στον ΟΣΕ να υπάρχουν με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποια στάνταρ. Αυτά τα στάνταρ έχουν να κάνουν με τις οδηγίες, για παράδειγμα, 797 και 798 του 2016, που ψηφίστηκαν το 2019. Πάλι επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Καραμαλή. Γνωρίζετε αν το βράδυ των τεμπών έχετε ενημερωθεί καθόλου αυτοί οι κανονισμοί από τη στιγμή που το σύστημα διαλειτουργικότητας, γιατί εκεί στέκονται αυτοί οι κανονισμοί, οι οδηγίες, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν να κάνουν με το όλο το σύστημα, το ERTMS. Γνωρίζετε αν λειτουργήσαν αυτοί οι κανονισμοί?
οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Δεν το γνωρίζω καταρχήν, δεν ήμουν τότε, αλλά προφανώς από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα συστήματα, δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Δεν είναι ο κανονισμός πώς να. Γιατί το ETCS, γιατί το ρωτάω, είχε απενεργοποιηθεί από το 18 στις μηχανές για να μπορούν και τα βαγόνια να προχωράνε, να περνάνε με το κόκκινο, να μην το λαμβάνει υπόψη. Ναι, ναι. Το 19 κάηκε το κέντρο στη Λάρισα, το 20 καταργήθηκε το κέντρο στην Καρόλου. Δηλαδή από το πόρισμα Γεραπετρίτη. Δεν καταργήθηκε κάποιο κέντρο στην Καρόλου. Πώς? Το είπα και πριν, δεν καταργήθηκε κάποιο κέντρο στην Καρόλου. Υποστελεχώθηκε. Ούτε υποστελεχώθηκε. Μεταφέρθηκε. Ό,τι γινόταν στην Καρόλου συνεχίζει να γίνεται ακόμα και σήμερα. Αυτό που άλλαξε στην Καρόλου μετά το 20 ναι. Είναι όταν είχε link train, η Τρένοσέ τότε μετακόμισε και αποφάσισε να φύγει από την Καρόλου και πήγε σε άλλα γραφεία. Υπήρχε ένας εκπρόσωπος της Hellenic Train που ήταν στο κέντρο της Καρόλου. Το κέντρο της Καρόλου, είπα και πάλι, δεν ήταν κέντρο που είχε οπτική εικόνα με την υγρανοσύλλογο της γραμμής. Ήταν ρυθμιστής κυκλοφορίας και είχε επικοινωνία με τους κατατόπους σταθμάρχες. Αυτό έκανε το κέντρο της Καρόλου. Και στην ουσία, όταν υπήρχε και εκπρόσωπος εκεί της Hellenic Train, ό,τι συμβάν υπήρχε στο δίκτυο, υπήρχε ένας συντονισμός των συμβάντων. Εντάξει, αυτό το αναφέρω επιγραμματικά περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν και από το πόρισμα Γεραπετρίτη και ο πίνακας τοπικού χειρισμού. Που από εμβέλεια 4 χιλιόμετρων στη μία την πλευρά έβλεπε μόνο τα 1700 μέτρα. Ή 2-3 λεπτά, κάπως έτσι βγαίνει ο υπολογισμός από ό,τι μας είχαν πει. Στη διαδρομή που έκανε το τρένο από το σταθμό της Λάρισας μέχρι μετά τη σύραγγα των Τεμπών, όπου και έγινε η μοιραία σύγκρουση, έχουν περάσει περίπου 12 λεπτά. Πριν τη σύραγγα των Τεμπών. Πώς? Ναι. Σαν χρόνο νομίζω ήταν 12 λεπτά από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ για τα δημοσιεύματα. Εγώ, από την ώρα που έφυγε από το σταθμό της Λάρισας μέχρι και μετά το σταθμό του Ευαγγελισμού. Γίνεται το κέντρο τηλεδιοίκησης που είχε πάρει φωτιά, όχι γίνεται μάλλον, έβλεπε το κέντρο τηλεδιοίκησης μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Εκεί το 19, της Λάρισας το κέντρο τηλεδιοίκησης που είχε πάρει φωτιά. Γνωρίζετε μέχρι ποιο σημείο έβλεπε? Από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον ΟΣΕ και άκουσα και πριν νομίζω τον κύριο Τερζάκη που το είπε σε εσάς, το συγκεκριμένο σημείο του τραγικού συμβάντος δεν το έβλεπε. Δεν το γνωρίζω όμως και δεν το έβλεπε, διότι έβλεπε μέχρι κάποιο σταθμό πιο πριν, του Ευαγγελισμού. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε από τα 12 συνολικά λεπτά της διαδρομής, έβλεπε τα 10. Γιατί τόσο χρόνο θέλει. 10 λεπτά από το σταθμό της Λάρισας μέχρι το σταθμό του Ευαγγελισμού. Θεωρείτε ότι αν υπήρχε αυτό το σύστημα σε λειτουργία, θα είχε αποτραπεί το συμβάν, θα είχε φανεί η διαδρομή του μοιραίου τρένου? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Θεωρείτε ότι όλα αυτά στη θητεία σας έπρεπε να έχουν επισκευαστεί? Είπα και πριν ότι όσο με περισσότερα αισθήματα λειτουργούν, τόσο μειωμένη πιθανότητα να γίνει το οποιοδήποτε τραγικό συμβάν και τόσο καλύτερο ποστό ασφαλείας υπάρχει στο δίκτυο. Όλα τα αισθήματα όμως θα λειτουργούν άνθρωποι και υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας και η κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο γίνεται πάντα με το κοινωνικό κανονισμό κίνησης, είτε υπάρχουν συστήματα είτε δεν υπάρχουν συστήματα. Μάλιστα. Στο μετρό που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ETCS, που μάλλον έτσι μας είπατε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ακριβώς ETCS, είναι αυτόματη προστασία των σειρμών. Το αντίστοιχο το σύστημα που σε σταματάει και αυτόματα εντός του σειρμού. Ναι, ναι. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορεί χωρίς οδηγό? Από ό,τι έχω μάθει, ναι, δεν είμαι εγώ στην Αττικό Μετρό που κατασκευάζει το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν το γνωρίζω δηλαδή, αλλά από ό,τι έχω μάθει θα λειτουργεί χωρίς οδηγό, ναι. Εκεί ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι κομβικός? Πάντα είναι κομβικός ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί κάποιος θα βλέπει το σύστημα που λειτουργεί. Ναι, αλλά δεν θα είναι πάνω στο τρένο. Ναι, θα είναι σε ένα κέντρο ελέγχου, όπως είναι και στο μετρό. Όλοι κάπου και όπου πάει, έτσι. Άμα γίνει κανένα λάθος, φύγαμε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχουν, φαντάζομαι, το σύστημα και εκεί προστασία των σειρμών. Αυτόματης προστασία των σειρμών. Μας είπατε πριν, είσαστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Με ρώτησαν αν ήμουν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχω περάσει από πολλές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι και μέλος Πολιτικής Επιτροπής. Είσαστε στέλεχος, ακόμα? Μέλος απλώς της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είμαι ακόμα. Στην Επιτροπή, την Κεντρική? Όχι. Πότε σταματήσατε να είστε σε κάποια Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα? Νομίζω το 14, 12, κάπου εκεί. 14 και το 12. Το 2012, 14, κάπου εκεί. Το 19 δεν εκλεχθήκατε ξανά? Το 19 να εκλεγώ στην Πολιτική Επιτροπή? Ναι. Όχι, συγγνώμη, το 19 σταμάτησα, όχι, δεν εκλεγήκα.
Γι' αυτό ρωτάω, γιατί έχω δει κάποια δημοσιεύματα. Και θέλω να σταθώ λίγο και σε ένα έργο της Ιδροδρομικής Σύνδεσης Αρχαίας Ολυμπίας με Αθήνα. Αυτό είναι στην Ηλία, που βάσει δημοσιευμάτων, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, θα κατεβαίνατε εκεί πέρα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά λόγω των τεμπών δεν έγινε. Όχι, δεν θα κατέβαινα υποψήφιος και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήμουν διευθύνων σύμβουλος από το Μάιο του 2022 Σταθερές Συγκοινωνίες. Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έχω συμβόλαιο και δεν θα κατέβαινα. Σύμβαση με τις Σταθερές Συγκοινωνίες και δεν θα κατέβαινα υποψήφιος. Εντάξει, σύμβαση μπορεί να διακοπεί. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν θα κατέβαινα υποψήφιος, όχι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έργο που είχε αξία 2,3 εκατομμύρια όπως είχατε εσείς δηλώσει και είχατε πει ότι θα τελειώσει εντός του 2022, ολοκληρώθηκε. Έχει ολοκληρωθεί, ναι. Πότε ολοκληρώθηκε? Νομίζω ότι ήταν προς το τέλος του 22, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Είναι ένα κατασκευή της γραμμής Αρχαία Ολυμπία Κατάκολλο, αν μιλάμε γι' αυτό. Αρχαία Ολυμπία. Ανακαίνιση μέχρι... αναβάθμιση της γραμμής και το σύστημα. Συγκεκριμένα στο κομμάτι της Ηλίας. Ναι, στο Αρχαία Ολυμπία Κατάκολλο. Έγινε, δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε τον κύριο Παπαϊλίου από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, είπατε ότι συνυπήρξατε σε θέση ευθύνης με τον κύριο Σπηλιόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε. Ήσασταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Επιδιευθύνοντας συμβούλου Σπηλιόπουλου. Ναι, ήμουν εκτελεστικό μέλος από τον Νοέμβριο του 19 μέχρι το... Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως κάποιες αρμοδιότητες. Μάλιστα. Συνυπήρξατε λοιπόν με τον κύριο Σπηλιόπουλο. Ξέρετε, είχατε καλή επικοινωνία με τον κύριο Σπηλιόπουλο? Στο διάστημα που συνυπήρξαμε, νομίζω ότι είχαμε. Είχατε. Όταν παραιτήθηκε, ξέρετε, σας είπε αν παραιτήθηκε ή και αν το είχατε συζητήσει προηγουμένως? Γιατί η παραίτηση δεν είναι κάτι που γίνεται ευνηδιαστικά συνήθως, αλλά γίνονται κάποιες διεργασίες, κάποιες συζητήσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν το είχε συζητήσει. Δεν το είχε συζητήσει. Θέματα ασφαλείας λοιπόν είχε θέσει ο κ. Σπηλιόπουλος? Του σιδηροδρομικού, σιδηροδρομικού δικτύου και της λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Σε συζητήσεις που μπορώ να γνωρίζω εγώ που δεν, το έχεις, δεν είχαμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Δεν είχατε συζητήσει κάτι τέτοιο. Είχαμε συζητήσει πάντα για την υποχρηματοδότηση του οργανισμού. Αυτό το είχαμε συζητήσει. Μάλιστα. Τώρα, είπατε ότι οι μηχανοδηγοί είναι σημαντικοί σύμβουλοι για τον ΟΣΕ. Ναι, και είπα και το λόγο. Γιατί είναι στο πεδίο. Γιατί είναι, βλέπουν έτσι, όλη τη γραμμή και μπορούν και να γνωρίζουν τα πράγματα. Βεβαίως. Στην πράξη. Βεβαίως, έτσι, γιατί ένα τμήμα γραμμής, λέω ένα παράδειγμα, το τμήμα γραμμής στην Αλεξανδρούπολη, δεν μπορεί να γνωρίζει κάθε μέρα στα 100 χιλιόμετρα μέχρι το Ορμένιο τι γίνεται στη γραμμή. Ένας ο μηχανοδηγός όμως που το κάνει αυτό τα 100 χιλιόμετρα, το γνωρίζει. Ωραία. Είπατε λοιπόν ότι το γνωρίζουν γιατί είναι οι άνθρωποι του πεδίου πρώτον. Και δεύτερον, ότι εσείς ο ίδιος, όσο ήσασταν σε θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, είχατε εξαιρετική συνεργασία μαζί τους. Ναι. Το ερώτημά μου είναι, σας είχαν θέσει σε εσάς θέματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου και της λειτουργίας των σιδηροδρόμων? Όταν, σας είπα και πριν, όταν συναντήθηκα μαζί τους, που είχα αναλάβει, που εκτελούσα χρεοδιευθύνων σαν μεταβατικός, μου έθεσαν την ατζέντα των θεμάτων. Αφορούσαν και θέματα ασφαλείας. Αφορούσαν και θέματα. Αφορούσαν το αδέντρο που είχε γίνει το δυστύχημα και πώς θα διορθωθεί αυτή η παράκαψη του αδέντρου. Αφορούσαν και το κομμάτι των δέντρων που συζητήσαμε και πριν και στη γραμμή και με τις αλλαγές του τάφχη 1, τάφχη 5. Θέματα ασφαλείας όμως, ασφαλείας εννοώ στη λειτουργία, όχι ότι θα μπορούσε να συμβεί το τραγικό συμβάν που συνέβη στον Τεμπών. Για το συγκεκριμένο φυσικά και όχι. Το ερώτημα είναι αν όταν τίθεται ένα θέμα ασφαλείας και όταν ο σιδηρόδρομος κουβαλάει ανθρώπους, η ασφάλεια αν δεν υπάρχει ή είναι πλημελής,
τότε φυσικά το ενδεχόμενο να έχουμε δυστυχήματα και πολλοί νεκρά ακόμα είναι πολύ πιθανόν, έτσι δεν είναι? Άρα όταν θέτουν θέμα ασφαλείας, εσείς ως διευθύνων σύμβουλος ή ως μεταβατικός, όπως είπατε, τι κάνατε, αντιδράσατε καθόλου? Βεβαίως αντιδράσατε, σας είπα και πριν, για το άδεντρο συγκεκριμένα. Το άδεντρο ήταν ένα δυστύχημα, είχε νεκρούς. Είχε μία εκτροχιασμό, είχε γίνει ένας εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας το 2017. Για το άδεντρο συγκεκριμένα, γιατί και το επισκέφτηκα και είδα και κατάλαβα και από τους μηχανοδηγούς το πρόβλημα, εισαγωγικά, δηλαδή, κατ' ουσία να σας εξηγήσω τι ήταν το άδεντρο. Το άδεντρο ήταν μία παράκαψη που το τρένο θα έπρεπε να κατεβάσει ταχύτητα από τα 160 χιλιόμετρα που πήγαινε πριν, κάτω από τα 60. Υπήρχαν οι σημάνσεις για να γίνει αυτό. Αλλά προφανώς όταν έγινε το δυστύχημα δεν έγινε. Δεν έγινε για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό που κατάφερα να κάνω μέσα σε ένα μήνα αφού το είχαμε συζητήσει εκεί ήταν να σταματήσω την παράκαψη του αδέντρου. Και πλέον το τρένο πήγαινε ευθεία και δεν είχε παράκαψη. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη κίνησή σας για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γενικότερα θέματα ασφαλείας. Γενικότερα θέματα ασφαλείας. Είχαν τεθεί. Σας είχε κοινοποιηθεί κάποια επιστολή ή κάποιο εξώδικο που εστάλει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών? Επιστολή μου είχε κοινοποιηθεί που είχε σταλεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών τότε. Εξώδικο όχι, δεν μου είχε σταλεί κανένα. Η επιστολή είναι ένα είδος εξώδικου. Είχαν στείλει μια επιστολή στο Υπουργείο. Πάντως είχαν προειδοποίηση οι μηχανικοί, οι μηχανοδηγοί. Που έβαλαν κάποια θέματα και μου είχε κοινοποιηθεί τότε. Σας είχε κοινοποιηθεί. Όπως σας είπα και πριν, και υπάρχει και δημοσίευση των μηχανοδηγών μετά τη συνάντησή μας. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η κλίση του Σωματείου των Μηχανοδηγών και συγκεκριμένων συνδικαλιστών οι οποίοι είχαν προειδοποίηση ότι ενδεχομένως θα είχαμε ατυχήματα είναι σημαντική? Θα εισφέρουν δηλαδή στη συζήτηση για το φωτισμό αυτής της τραγικής υπόθεσης? Σας είπα και πριν, απάντησα και πριν, δεν μπορώ να κρίνω εγώ αποφάσεις της Επιτροπής. Όχι, εσείς. Δεν μπορώ να κρίνω. Εγώ σας είπα ως ΟΣΕ ποιους άκουγα και γιατί τους άκουγα. Ναι, σας ρωτάω λοιπόν, θα μπορούσαν να εισφέρουν οι μηχανοδηγοί και συγκεκριμένα ο κύριος Γεννηδούνιας θα μπορούσε να εισφέρει ώστε να διαφωτιστεί περαιτέρω η υπόθεση και να μην συγκαλυφθεί? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το και δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις. Μάλιστα. Τώρα, ερχόμαστε στον συγκεκριμένο σταθμάρχη. Είχε δώσει συνέντευξη σε εσάς? Με τηλεδιάσκεψη, ναι. Είχε δώσει συνέντευξη. Με τηλεδιάσκεψη, δεν έχω συναντήσει. Είπατε προηγουμένως, και μου έκανε εντύπωση, ότι ισχυριστήκατε μάλλον ότι δεν υπήρχε όριο ηλικίας. Στη συνέχεια είπατε ότι υπήρχε όριο ηλικίας που διαφοροποιείται μεταξύ των νεοπροσλαμβανομένων και εκείνων που τοποθετούνται με μετάταξη. Βεβαίως. Αυτό δεν είπατε? Υπάρχει μια κία του 2006 που έλεγε ένα όριο ηλικίας για την ειδικότητα σταθμαρχών, κλειδούχων και τεχνητών. Αυτή η κία είναι το 2006, κοινή υπουργική απόφαση εσωτερικών και μεταφορών τότε. Ισχύει αυτή? Ισχύει για τους νεοπροσληφθέντες. Έχει τροποποιηθεί είναι ως προς δυνατόν, το όριο. Είναι δυνατόν να τοποθετείται σε μία θέση κάποιος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Σας είπα όμως ότι και από να τότε... μην... Συγγνώμη, να τελειώσω. Yeah. Είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται ή να τοποθετείται κάποιος σε μία τόσο κέρια θέση και το όριο ηλικίας να είναι διαφορετικό ανάλογα με τον τρόπο που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται? Βεβαίως, σας είπα ότι από το όριο ηλικίας τίθεται αυθαίρετα, αυτό όχι, ρωτάω. Δεν είναι τίθεται αυθαίρετα. Οι μετατάξεις όμως και η κινητικότητα δεν έχουν όριο ηλικίας. Και σας είπα ότι πριν από τη μετάταξη... Αυτό το λέτε εσείς βέβαια, έτσι? Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. Το λένε άλλοι. Το λέει ο νόμος. Το πόρισμα Γεροαμπετρίτη λέει άλλα. Σας είπα ότι πριν τη μετάταξη του συγκεκριμένου σταθμάρχη έχουν ξαναγίνει μετατάξεις σταθμαρχών. Όχι, το πόρισμα Γεροαμπετρίτη λέει άλλα όμως. Δεν λέει άλλα. Άλλα λέει. Να σας τα διαβάσω. Το έχω διαβάσει και σας είπα. Το έχετε διαβάσει. Σας είπα ότι στην κείμενη νομοθεσία, στις μετατάξεις, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Στον εσωτερικό κανονισμό του ΟΣΕ δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Απέναντια στον εσωτερικό κανονισμό του ΟΣΕ. Εγώ οφείλω να εφαρμόζω τους νόμους. Το όριο ηλικίας γιατί τίθεται, κύριε Μάρτυρα? Σε ποια γενικώς. Γιατί τίθεται όριο ηλικίας?
Για τις νέες προσλήψεις, σας είπα. Όχι, δεν σας ρώτησα αυτό. Για ποιο λόγο υπάρχει όριο ηλικίας? Δηλαδή, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 70-80 χρονών? Όχι, δεν προσλαμβάνουμε ανθρώπους 70 χρονών. Όχι. Όπως, γιατί τίθεται λοιπόν το όριο ηλικίας γενικά? Όπως υπάρχουν αποφάσεις του ΑΣΕΠ αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις διακρίσεις και τις ενηλικιών. Ωραία. Και ξέρω για τη συγκεκριμένη θέση. Είναι δυνατόν να τοποθετείτε κάποιος? Είναι δυνατόν να τοποθετείτε κάποιος με τον Α ή τον Β τρόπο και το όριο ηλικίας να διαφοροποιείται? Αυτό ρωτάω. Ναι, σας είπα και έχει γίνει και στις μετατάξεις και το 17 και το 18. Ναι, επί της ουσίας ρωτάω, κύριε Μάρτυρα. Επί της ουσίας. Είναι δυνατόν? Επί της ουσίας. Αφού το όριο ηλικίας δεν τίθεται αυθαιρέτως. Ο νομοθέτης αντιμετωπίζει διαφορετικά τον νεοπροσλαμβανόμενο με αυτόν που μετακινείται με κινητικότητα από το ευρύτερο δημόσιο. Για τη συγκεκριμένη θέση σας ρωτάω, τη θέση του σταθμάρχη. Και για τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΟΣΕ το ορίζει σαφώς ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή, εγώ πώς να εφαρμόσω κάτι άλλο? Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πρακτικό επιλογής για τον σταθμάρχη και τη συγκεκριμένη θέση υπάρχει? Υπάρχει το πρακτικό της Επιτροπής για όλες τις αιτήσεις που είχαν γίνει στο... Για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δεν έχει γίνει για έναν, έχει γίνει πρακτικό για όλους. Όπως για όλους. Αυτό το πρακτικό είναι αιτιολογημένο? Δηλαδή, εσείς αιτιολογήσατε για ποιο λόγο προσλήφθηκε ο συγκεκριμένος? Δεν προσλάβαμε. Κρίναμε την κινητικότητα. Δεν κάναμε νέα πρόσληψη. Τοποθετήθηκε. Εμείς έπρεπε λοιπόν. Ως επιτροπή είχαμε τη δικαιοδοσία να δούμε εάν οι υποψήφοι έχουν τα τυπικά προσόντα. Αυτή ήταν η δικαιοδοσία μας, να δούμε. Αν έχουν τα τυπικά προσόντα. Και τα τυπικά προσόντα τα είχαν. Τα ουσιαστικά προσόντα σε συνδυασμό με τα τυπικά, η συνέντευξη γιατί δίδεται? Η συνέντευξη, είχε λέτε τα τυπικά προσόντα, δεν είχε βέβαια το προσόν της ηλικίας. Η συνέντευξη ήταν μια διαδικασία που ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο φορέα εάν θέλει να την κάνει. Δεν λέει υποχρεωτικά να γίνει συνέντευξη. Ναι, αλλά η συνέντευξη θα είχε ρόλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε δώσει συνέντευξη. Η συνέντευξη θα είχε ρόλο. Ο κύριος Σταθμάρχης. Θα είχε ρόλο και να δώσουμε και αιτιολογία εάν οι υποψήφοι ήταν παραπάνω από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Και σας είπα, για τις θέσεις της Λάρισας και των Σταθμαρχών ήταν 4 οι θέσεις που ζητούσε ο οργανισμός και οι υποψήφοι ήταν 2. Αν όμως οι υποψήφοι ήταν 5-8. Όχι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Εγώ ρώτησα. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο που δίνω για όλους. Το δέχομαι στο τελευταίο όμως. Αυτό ρωτάω. Το απαντάει, είναι 4 ώρες ο Μάρτυρας και είναι η 15η φορά που το απαντά. Να το ρωτήσετε. Όχι, ρωτάω και είμαι σαφής στην ερώτησή μου. Η συνέντευξη προς αυτόν είχε να κάνει με την έρευνα των ουσιαστικών προσόντων? Όχι, η συνέντευξη και η αιτιολογία αυτή που ζητάτε να έχει θα είχε να κάνει εάν οι υποψήφοι ήταν παραπάνω από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Κατανοητό. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Ξέρετε πότε εκδόθηκε η απόφαση για την τοποθέτησή του ως σταθμάρχη με τη διαδικασία αυτή της μετάταξης? Η απόφαση του Διευθύνοντος ή η οικία? Οικία. Οικία νομίζω ότι εκδόθηκε τέλος Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι γιατί είχα φύγει και εγώ τότε, τέλος Ιουνίου. Αλλά η οικία ήταν προηγουμένως την γίνει η απόφαση του Διευθύνοντος και αφού ο οργανισμός που ήταν ο σταθμάρχης του επέτρεπε να φύγει. Το επέτρεπε να φύγει και μετά ορίζεται οικία. Γιατί υπήρχαν κάποιοι οργανισμοί, το είπα και πριν. Πόσο διάστημα διήρκεσε από τότε που εσείς τον επιλέξατε για τη συγκεκριμένη θέση? Η Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, συνεδρίασε μέσα Μαΐου, 13-15 Μαΐου. Και περίπου. Τον Ιούνιο. Και τον τέλος Ιουνίου βγήκε εκδόθηκε, οικία. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση. Αλλά αν θυμάμαι καλά, η κινητικότητα και ο νόμος κινητικότητας έχει σαφέστατα χρονοδιαγράμματα μέχρι πότε πρέπει να εκδίδονται οι αποφάσεις είτε των οργάνων που. Των Επιτροπών της Κινητικότητας, είτε των Οργανισμών, είτε των ΚΙΑ. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε, το πόρισμα Γεραπετρίτη... Ένα λεπτό. Τελειώνουμε τώρα. Δεν έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάνε 8. Το ερώτημα μου... Τελευταίο. Πώς εξηγείται ότι στο πόρισμα Γεραπετρίτη γίνεται λόγος για εκ των υστέρων πολιτική νομιμοποίηση μιας παράδοσης?
παράνομης μετάταξης. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Και να εξηγήσω γιατί είναι το λάθος. Δεν υπάρχει μια πολιτική νομοποίηση. Αυτό που άλλαξε και προφανώς αυτό... Εκδόθηκε απόφαση από τον Υπουργό Μεταφορών, εκ των υστέρων. Για την ηλικία, όχι. Για την ηλικία. Όχι. Όχι. Τι εκδόθηκε όμως εκ των υστέρων, για να είμαι σαφέστατος σε αυτό. Ο ιστορικός κανονισμός του ΟΣΕ υπάρχει... Το θέμα της ηλικίας αναφέρεται στον ιστορικό κανονισμό του ΟΣΕ. Ο ιστορικός κανονισμός του ΟΣΕ, για να δώσω ένα χρονοδιάγραμμα, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχεται και εγκρίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και μετά βγαίνει κατόπιν ΦΕΚ με απόφαση του Υπουργού. Ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας στην κινητικότητα αναφέρεται στον ιστορικό κανονισμό του ΟΣΕ. Πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021 έκρινε τον κανονισμό του ΟΣΕ, τον έστειλε στο Υπουργείο για έλεγχο και έγκριση. Γύρισε το Υπουργείο με τις διορθώσεις όπως γίνεται συνήθως και δεύτερη και τελική φορά, 22 Τετάρτου, πριν συνεδρίαση Επιτροπή, έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ιστορικό κανονισμό λειτουργίας του ΟΣΕ. Αυτός ο ιστορικός κανονισμός της λειτουργίας στη συνέχεια πήγε και βγήκε ΦΕΚΣ 31 Πέμπτου. Και η οικία του 2006, που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Η οικία του 2006 έχει διορθωθεί και με άλλη οικία και έχει αλλάξει το όριο αυτό. Δεν ισχύει σήμερα. Αυτή η οικία έχει διορθωθεί. Το όριο είναι 42 σήμερα. Ερωτώ. Το όριο σήμερα που μιλάμε για τον ΟΣΕ με οικία πάλι είναι 42. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαϊλίου. Κύριε Κοταρά, σας ευχαριστώ και εγώ για τη σημερινή σας παρουσία. Ήταν κατατοπιστικότατη. Θα σας καλέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες από τη γραμματεία για να υπογράψετε την κατάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία τελευταία ενημέρωση πριν λήξουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία έχει δώσει στην Επιτροπή μας ο κύριος Τερζάκης είναι πάρα πολύ... Κύριε Σαρακιώτη, να σας ενημερώσω λίγο για το διαδικαστικό για να αύριο να μην έχουμε πάλι την ίδια συζήτηση. Τα ηχητικά ντοκουμέντα που μας προσκόμισε ο κύριος Τερζάκης είπαμε ότι θα σας τα στείλουμε με email. Όμως, επειδή τώρα με ενημερώνουν από τη γραμματεία, είναι πάρα πολύ μεγάλα και ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο να έρθει όλος αυτός ο όγκος στα email σας. Πρότεινα ακριβώς να γίνει αντιγραφή και να μοιραστούν όσοι βουλευτές είμαστε 31 USB sticks, ώστε να τα πάρουμε για να τα επεξεργαστεί ο καθένας να τα ακούσουμε απλά. Περιμένω από τη γραμματεία αύριο το πρωί θα σας ενημερώσω πώς αυτή η διαδικασία, γιατί οι άνθρωποι τώρα είναι και αργά, έτσι, θα τα πάρετε σε USB sticks με τη σύμφωνη γνώμη σας. Εκτός αν βρεθεί κάποιος τρόπος με την πληροφορική, σας ενημερώνω αύριο το πρωί. Λοιπόν, ραντεβού πάλι αύριο στις 10 το πρωί με την εξέταση μάρτυρα. Λύεται η συνεδρίαση.